για μια ακόμη Παρασκευή βράδυ μαζί από τη συχνότητα του RTV στην εκπομπή Ελεύθερα, διαδικτυακά όπως συνηθίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μεσούσεις της πανδημίας. Αυτό ενδεχομένως να έχει τα καλά του, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τηλεοπτικά πάντα και με ανθρώπους που θα ήταν δύσκολο να έρθουν εδώ στα ταπεινά στούντιο μιας επαρχιακής πόλης, όπως προκειμένου ο απόψινός καλεσμένος μας. Ο οποίος έχει μια ιδιότητα που θα αναρωθούν πολλοί τι μας νοιάζει εμάς, τι λέει αυτός και τι σχέση έχει με εμάς όσοι μας παρακολουθήσουν. Έχω την εντύπωση ότι έχει σχέση, γιατί έχει σχέση με την Εκκλησία. Για να διευκρινίσω, με την διοικούσα Εκκλησία, την ποιμένουσα Εκκλησία, την στρατευωμένη, για να χρησιμοποιήσω θεολογικό όρο, Εκκλησία, η οποία Εκκλησία, αναφέρομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία Εκκλησία, πέρα από το πνευματικό της έτσι, χαρακτήρα και την μεταφυσική της διάσταση και όλα τα σχετικά, έχει και, είναι και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι ένας θεσμός που ασχολείται με διαχείριση οικονομικών. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία άπτονται όλων. Ανεξάρτητα κατά πόσον θρησκεύεται ο καθένας από εμάς, περισσότερο ή λιγότερο, εμπιστεύεται περισσότερο ή λιγότερο την Εκκλησία, και ο πλέον κατάλληλος για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την Εκκλησία της Ελλάδας γενικότερα και επιγραμματικά και ειδικότερα, επειδή εμείς ως Περιφερειακός Σταθμός απευθυνόμαστε κυρίως στην Ήπειρο για τις Μητροπόλεις της Ήπειρου, είναι ο απόψινος καλεσμένος. Είναι ο κύριος Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω, και εκκλησιαστικός αναλυτής. Εγώ να μείνω λίγο στο εκκλησιαστικός αναλυτής. Ο κύριος Τζούμας είναι, θα έλεγα, ο μέτρ, ο πρίτανης του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ. Προσέξτε, χωρίς ποτέ ο ίδιος, παρότι έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε μέσα ενημέρωσης και έντυπα και τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά, παρότι δεν έχει εργαστεί ποτέ ως εκκλησιαστικός συντάκτης. Επειδή όμως έχει μία σύνδεση με το χώρο της Εκκλησίας παιδιόθεν και παρακολουθεί επίσης παιδιόθεν τα εκκλησιαστικά δρόμενα, γνωρίζει τα της Εκκλησίας της Ελλάδας και όχι μόνο, και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πατριαρχείων των άλλων χωρών και γενικότερα, τόσο καλά όσο κανείς άλλος. Πρώτον. Δεύτερη επισήμανση. Πέρα από το ότι τα γνωρίζει καλά, έχει και το θάρρος της γνώμης και της διατύπωσης δημοσίως της άποψής του, με την οποία μπορεί κανείς να διαφωνεί, μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να θεωρεί ότι είναι υπερβολικό σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα μπορεί να έχει τις ενστάσεις του. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς όμως αυτό που το χαρακτηρίζει, ότι δηλαδή εκφέρει δημόσιο λόγο, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, αναφερόμενος στα εκκλησιαστικά δρόμενα και ασκεί τη δική του κριτική από τη δική του οπτική. Τώρα, το αν και κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι, αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να κάνω μια κουβέντα εφόλης της ύλης για τα εκκλησιαστικά πράγματα στη χώρα μας και ειδικότερα, όπως είπα, για τα της Ηπείρου, αφού τα γνωρίζει καλά όλων των Μητροπόλεων, να δούμε παθογένειες, να δούμε το έργο της Εκκλησίας, να συνδέσουμε λίγο το παρελθόν με το μέλλον. Και θα δείτε γιατί μιλάω για το παρελθόν, διότι στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, με τον προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο, ο κύριος Τζούμας διαδραμάτισε ένα καθοριστικό, καταλυτικό ρόλο στα πράγματα της ελληνικής Εκκλησίας. Με ποια ιδιότητα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Τζούμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα σε τόσο ευσύνοπτο μέγεθος δεν έχει περιγράψει κανείς άλλος μέχρι τώρα από τις εμφανίσεις μου, και δεν είναι λίγες, αν και το τελευταίο καιρό από μόνος μου έχω αποτραβηχθεί από όλη αυτή την αθλειότητα που ζούμε, όσο τα περιγράψατε εσείς με αυτά τα πολύ όμορφα, μεστά και θα έλεγα αληθινά λόγια. Αυτό που πράγματι έχω, αγαπητέ Ευαγγέλη, είπαμε να μιλάμε στον ενικό, αυτό που πράγματι έχω είναι ότι είμαι άνθρωπος που λέω αλήθειες, ακόμα και αν πονάνε. Ακόμα και αν αυτόν που θα πονέσω είναι δικός μου άνθρωπος
Και δεν ήταν λίγες οι φορές, μια και το είπες, όσο ήμουν κοντά στο Χριστόδουλο, έγραψα και είπα λόγια που τον πόνεσαν, τον στενοχώρεσαν. Γιατί ο ίδιος μου έδινε αυτό το δικαίωμα σαν πραγματικός πατέρας αληθινός ποιμενάρχης που ήταν. Και κάτι τέτοιο πλέον σήμερα είναι το ακριβό αιτούμενο σε αυτήν την ζωή και σε αυτήν την Ελλάδα που ζούμε, την Ελλάδα των ολίγων πλέον. Μάλιστα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκλησή σου και είμαι σήμερα εδώ για να τα πούμε όπως θέλεις και όπως θα τα θέσεις. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ γιατί ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και πιστεύω ότι θα θέσουμε, καλύτερα θα θέσεις τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Ευχαρίστω και των προσωπικών μου και των άλλων των ύλων. Και θα υπενθυμίσεις σε ορισμένους του Αποστόλου Παύλου είναι το σκληρό προς κέντρα να κτίζει. Ακριβώς, του Αποστόλου Παύλου. Την Παύλη αρίσει λοιπόν το σκληρό προς κέντρα να κτίζει. Λοιπόν, να πω βέβαια, είπα και στην αρχή τις ιδιότητες σου. Είπα ότι τα γράφεις καταρχήν. Θα πει κάποιος που εκφέρει δημόσιο λόγο. Πρώτον, με τις τηλεοπτικές σου εμφανίσεις όπου καλείσαι όταν πρόκειται για να γίνει αναφορά σε εκκλησιαστικά πράγματα. Δεύτερον, είσαι διαχειριστής του εκκλησιαστικού, της εκκλησιαστικής ιστοσελίδας Εξάψαλμος, η οποία, οφείλω να το πω επειδή παρακολουθώ όλες σχεδόν τις εκκλησιαστικές ιστοσελίδες, είναι η πλέον μαχητική, είναι η μόνη που έχει άποψη. Ανεξάρτητα, το λέω ξανά, μπορεί σε κάποια να μην συμφωνώ, ούτε κι εγώ. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Μπορεί κάποια πράγματα. Έτσι. Άλλωστε, αυτό είναι και στατικό. Ο καθένας μας έχει την υποκειμενική του άποψη. Προσπαθούμε να τα αγκαλιάσουμε όλα και να γίνουμε χρήσιμοι. Το θέμα είναι να έχει άποψη η ιστοσελίδα και ο εκκλησιαστικός συντάκτης και ο δημοσιογράφος γενικότερα. Διότι αν δεν έχει άποψη, μετά αποκτά τις ιδιότητες του ύδατος. Του τέστην αποδεικνύεται άχρωμος, άοσμος και άγευστος. Λοιπόν. Ο Τζούμας έχει άποψη. Διαφωνεί κανείς ή συμφωνεί. Για πολλούς είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Κάποιοι λένε ότι ξέρω εγώ χρησιμοποιεί τον εκκλησιαστικό site που έχει για διάφορους μη θεμητούς σκοπούς και στόχους. Ο καθένας δεν έχω δουλειές εγώ, δεν έχω εργασίες. Το ακούω που το λένε, αλλά αν είχα εργασίες θα έπρεπε κάποιο ρόλο. Οφείλω να το καταθέσω όμως εγώ ότι για κάποιους... Για κάποιους είσαι αμφιλεγόμενο πρόσωπο για ορισμένους. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος ο οποίος ταράζει τα λιμνάζοντα νερά, κάθε άνθρωπος ο οποίος βάζει γροθιά στο στομάχι του άλλου, κάθε άνθρωπος που λέγει πράγματα που δεν τολμά να πει κανείς άλλος, έχει σίγουρα ψεγάδια, του βγάζουν διάφορα κουσούρια. Είναι ίδιον των Ελλήνων αυτό. Μας αρέσει να κολλάμε ετικέτες. Λοιπόν, πολλές ετικέτες μου έχουν κολλήσει κατά καιρούς. Εδώ, όσο ζούσε ο Χριστόδουλος, μόνο που δεν κοιμόμουν μαζί του δεν έλεγαν. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχτεί τουλάχιστον. Λοιπόν. Ας λέγονται, ας ακούγονται. Αλλά αυτό που έγραψα προχθές και έκανες και μνήμα όταν μιλήσαμε, θέλω καλύτερα να με φοβούνται παρά να με λυπούνται. Αυτή είναι η ρίση μου και αυτή είναι η κατάθεσή μου. Θα τα πούμε όλα, θα απλώσουμε τον τραχανά όπως λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Όπως θέλετε παρότι, και όσο θέλετε. Παρότι εσύ ως χιώτης στην καταγωγή... γεννήθηκα στη Χίο, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη και την Ήμβρο. Αλλά γεννήθηκα στη Χίο και αγαπώ τη Χίο και μεγάλωσα στη Χίο. Και έχουμε 17 ετών. Και ασχολείσαι ιδιαίτερος μετά τη Χίου. Ναι, ασχολούμαι γιατί δυστυχώς έτυχε και εκεί να έχουμε ποιμενάρχη Κολόμπο. Τέλος πάντων. Έκανα αυτή την επισήμανση γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τζούμας αυτό για να είμαστε αντικειμενικοί. Και πολύ σωστά, εγώ σε όλα είμαι κοντά σας και θέλω να μου πείτε και ό,τι άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Διότι κάποια πράγματα αποδεικνύονται, είναι αυταπόδεικτα. Αυτό που είπατε ότι κάποιοι προκειμένου να αποδομήσουν τα όσα τους καταλογίζεις χαρακτηρίζουν αυτόν που καταλογίζει, τον δημοσιογράφο, τον επικοινωνιολόγο, τον εκκλησιαστικό αναλυτή, τον οποιοδήποτε κτλ. Έτσι. Εμένα είναι προκειμένο στην δουλειά μου κτλ. Ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα για να αποδομήσουν αυτά που λέει και να τον μειώσουν. Να μειώσουν ακριβώς την αξιοπιστία και το κύρος αυτών που λέει
με προφορικό, με ρέοντα λόγο ή με γραπτό, θέλω να ρωτήσω ευθέως, ο Σωτήρης ο Τζούμας αυτή τη στιγμή είναι, έχει λύσει το οικονομικό του, είναι, ανήκει στην οικονομική ελίτ της χώρας, διότι με, τόσες, με τόσα αξιώματα που έχει περάσει, θα πούμε μετά με τη σχέση σου με τον Χριστόδουλο, και γνωρίζουμε πολύ καλά τι εστί, πόση δύναμη έχει ένας αρχιεπίσκοπος, εκμεταλλεύτηκες κάτι, έχεις δει το οικονομικό σου πρόβλημα, έχεις τίποτα ακίνητα σε offshore, σε μη offshore κτλ. Λοιπόν, θα ήταν ωραία όλα αυτά να είχαν συμβεί και μπορούσα να τα είχα κάνει, αλλά δεν είναι ίδιον της προσωπικότητός μου και του χαρακτήρας μου. Άρα δεν έχεις εγώ εργάστηκα σε πολύ μεγάλες, έτσι θα έλεγα, πολυεθνικές εταιρείες, στις οποίες πραγματικά έδωσα τον εαυτό μου και εργάστηκα και πληρώθηκα καλά. Mm-hmm. Έφτασα μέχρι του σημείου να είμαι και εκτελεστικός αντιπρόεδρος στον τηλεοπτικό σταθμό των Α μέχρι κάποια εποχή και παράλληλα να είμαι σημαίνων στέλεχος της δυνάμεως και της δυναμικής τότε του επιχειρηματία, του μεγάλου επιχειρηματία που τώρα δοκιμάζεται και είναι εμπερίστατος του Δημήτρη Κοντομινά. Έφυγα για προσωπικούς μου λόγους όταν πλέον είχε συμβεί αυτό το καρακατσουλιό, το δημοσιογραφικό με τις φασαρίες και τους πολέμους, τους εσωτερικούς μεταξύ Τριανταφυλόπουλου, μεταξύ Νίκου Χατζηνικολάου, μεταξύ του αημνήστου Θέμου Αναστασιάδη. Τότε λοιπόν παραιτήθηκα, έφυγα αξιοπρεπώς. Δεν ξανασχολήθηκα με τα μέσα. Τώρα είμαι σύμβουλος επιστημονικός συνεργάτης σε ευρωβουλευτή. Πηγαίνω τακτικά και στις Βρυξέλλες και έχω διάφορη, θα έλεγα, και παιδεία από εκεί και μόρφωση και διαμορφώνω και κάποιες, αν θέλετε, πολιτικές οι οποίες βοηθούν τον τόπο μου. Από την άλλη πλευρά, ο Εξάψαλμος είναι ένα site στο οποίο κάνω την προσωπική μου εντός εισαγωγικών εκκλησιαστική ανατροφή και όχι διαστροφή, πραγματική ανατροφή, γιατί έτσι μεγάλωσα, όπως το είπατε, παιδιόφεν ανήκω στην εκκλησία και είναι και το μόνο site, αν έχετε προσέξει, που μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαφημίσεις. Είναι κενό, παρθένο. Δεν βάζει κανείς διαφήμιση εκεί. Ούτε από το Google που είναι αυτόβουλες διαφημίσεις, ούτε να ζητήσουμε από κάπου αλλού. Είμαι λοιπόν αυτόνομος από αυτή την άποψη για να μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Δεν έχω λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Αντιθέτως, ο Θεός, είχα κάνει κάποια χρήματα και κάποια πράγματα στην άκρη, αλλά ο Θεός μάλιστα μου έχει φορτώσει αρκετούς σταυρούς, τους οποίους αντιμετωπίζω και μόνος μου και με τη βοήθεια προσώπων μου συγγενικών, αλλά προχωρώ ακάθεκτος, χωρίς να έχω δεξιά ή αριστερά απολαβές, θα έλεγα, οι οποίες δεν ταιριάζουν με το χαρακτήρα μου. Πάντοτε ήμουνα ευθύς. Δεν ήθελα να χρησιμοποιηθώ. Ήθελα να είμαι χρήσιμος και όχι χρησιμοποιούμενος. Να μην είμαι εργαλείο ο ίδιος. Κανενός. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε το τοπίο. Δεν ανήκεις στην οικονομική ελίτ της χώρας. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, ο οικονομικός παράγοντας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να σου προσάψει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται, γιατί ο καθένας είναι γνωστή η πολιτεία μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο βήχας, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται, έτσι. Δεν κρύβονται. Λοιπόν, πάμε τώρα μετά από αυτά τα εισαγωγικά, τα απαραίτητα όμως για να κάποιοι που δεν γνωρίζουν, για να δουν με ποιο συζητά απόψε και γιατί συζητώ, έτσι ήταν απαραίτητα αυτή η εισαγωγή και αυτά που είπαμε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την θητεία σου δίπλα στο μακαριστό Χριστόδουλο. Σε τι ακριβώς θέση ήσουν? Ήταν επιτελική η θέση, αν το επιτρέπει ο Ρωσέστα. Ήταν ευραλική. Εγώ ήμουν κοντά στο Χριστόδουλο γιατί ήμουν κοντά του από παιδάκι 15 ετών. Ήμουν ο μόνος από τα παιδιά του που δεν έγινα κληρικός. Γιατί, όπως το έλεγα, εγώ έχω άλλον προσανατολισμό ως άνθρωπος. Θέλω την οικογένεια, θέλω τη συνύπαρξη με το γυναικείο φίλο. Ήμουν εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Και έτσι έμεινα εκτός, αν θέλετε, κλήρου. Παρόλα αυτά, όταν έγινε. Παντελονάς. Όταν ήταν στο Βόλο, πήγαινα τακτικά και τον επισκεπτόμουν. Πήγαινα και με την οικογένειά μου, πήγαινα και μόνος μου. Είχα ιδιαίτερο σύνδεσμο μαζί του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος που μας συμβούλευε πάντα το σωστό, χωρίς να έχει ο ίδιος οικογένεια, χωρίς να έχει ο ίδιος ανακατευτεί μέσα στα εγκόσμια. Είχε άποψη για όλα και ήταν πάντα ο λόγος του σωστός και εύστοχος. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο τον είχαμε αγαπήσει και τον υπηρετούσαμε με όλο μας το είναι. Όταν έγινε αρχιεπίσκοπος,
μου πρότεινε θεσμικές θέσεις σε παμιβή, τις οποίες εγώ βέβαια αρνήθηκα. Και όσο διάστημα ήμουν κοντά του, στην αρχή ως σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας και σχέσεις με τον τύπο, και στη συνέχεια ως άτυπος εκπρόσωπος τύπου να λέγω πράγματα που δεν μπορούσε να πει ο κληρικός εκπρόσωπος τύπου, και έβγαινα και έδινα τις μάχες μου και κυρίως το τσουνάμι που έζησε η Εκκλησία το 2004-2005. Βεβαίως ήμουν ο μόνος που σήκωσα στους ώμους μου όλη αυτήν τη λάσπη που έφαγε ο Αρχιεπίσκοπος και το περιβάλλον του. Καθόμουν λοιπόν αδιαμαρτύρητα και θα έλεγα προς τιμήν του, και ο Θεός να τον έχει καλά, διότι επαναλαμβάνω δίνει μάχη, ο Δημήτρης Κοντομινάς με αποδεχότανε να παίζω και αυτό το ρόλο, ενώ ήμουν αμοιβόμενος από τον ίδιο και πρόσφερα τις υπηρεσίες μου τότε ως υπεύθυνος επικοινωνίας όλου του ομίλου του, όλου του συγκροτήματος του marketing και επικοινωνία. Ήμουν λοιπόν στο Χριστόδουλο, αλλά δεν ήμουν ποτέ παμιβή. Δεν θα βρει κανείς ούτε μία δραχμή να έχω πάρει, παρά μόνο την εποχή που έφυγα από το Κοντομινά, όταν μου ανέθεσε ο Χριστόδουλος να του λύσω ένα θέμα με την τότε, αν θυμάστε, την αλληλεγγύη, την ΜΚΑ όμικρο. Τη ΜΚΙΟ, τότε είχα αναλάβει κάποια εργασία εκεί. Ήταν ο κύριος Φουρλεμάδης τότε. Ο Δημήτρης, ναι. Για να ξεκαθαρίσω το τοπίο με τα όσα λέγονταν και ακούγονταν, υπήρξα λοιπόν τότε ένα διάστημα για περίπου 8 μήνες με αμοιβή, την οποία παρέλαβα και έκοψα δελτίο παροχής υπηρεσιών. Δεν παρέλαβα ούτε μία δραχμή μαύρη. Ως επικοινωνιολόγος, καταρχήν να πω κάτι, επειδή θέλω να πούμε πολλά πράγματα. Θα ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Θα σας εκμεταλλευτώ, βάλτε με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί απόψε θα λεχθούν πράγματα που δεν έχουν λεχθεί για τον εκκλησιαστικό χώρο. Εγώ τουλάχιστον είμαι διατεθειμένο να το κάνω. Ως επικοινωνιολόγος, είσαστε έμπειρος και ικανός να ξέρετε πώς διαχειριζόμαστε τον τηλεοπτικό χρόνο για να, να δίνουμε δυνατότητα πιο πολλές ερωταπαντήσεις. Λοιπόν. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο θέλω επίσης να αναγνωρίσω και να το πω δημόσια είναι ότι ενώ μετά το θάνατο Χριστόδουλου πολλοί ευεργετηθέντες από αυτόν, λαϊκοί και κληρικοί, τους οποίους ανέβηξε σε Μητροπολίτες, που αν δεν ήταν ο Χριστόδουλος θα ήταν άσημοι και ανύπαρκτοι αρχιμανδρίτες σε κάποια ενορία και δεν τους υπολόγιζε κανείς. Ενώ πολλοί λοιπόν μετά το θάνατο του μακαριστού Χριστόδουλου, σε πολλές περιπτώσεις, αντί να υπερασπιστούν τις θέσεις, τις επιλογές του κτλ., επίησαν, τιμήσαν, κατά το κοινό λεγόμενο, ο Σωτήρης ο Τζούμας, οφείλω να το πω αυτό, μέσα από τις γραπτές του παρεμβάσεις, τις παρεμβάσεις του, τις τηλεοπτικές κτλ., πάντα υπερασπίζεται και τη μνήμη του και τον Χριστόδουλο, και για όσα ακούγονται, διότι έχουν ακουστεί και πράγματα γι' αυτό και έχουν γραφεί. Αλήθεια. Και πάντα δείχνει την ευγνωμοσύνη του. Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω, διότι το ουδής αχαριστότερος εχθρός του ευεργετηθέντος στον εξαστικό χώρο είναι, νομίζω, δυστυχώς ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Αυτό που λες το είχε και ο Χριστόδουλος πίσω από την πλάτη του ακριβώς στο γραφείο το μεγάλο που καθόταν στην Αρχιεπισκοπή. Α, έτσι. Το ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος αχαρίστου. Ήταν ένα μότο που τον συνόδευε σε όλη τη ζωή, διότι πολλές φορές ένιωθε, γευότανε την άψυνθο της αχαριστίας. Λοιπόν, εγώ δεν ευεργετήθηκα από τον Χριστόδουλο. Εγώ αντιθέτως οφείλω να ομολογήσω ότι μάλλον σε κακό μου βγήκε η σχέση μαζί του, διότι με πολέμησαν μετά τον Χριστόδουλο. Έπαιρναν τηλέφωνα και δεν μ' άφηναν ούτε δουλειά να πιάσω μετά τον Χριστόδουλο. Με κυνήγησαν μετά τον Χριστόδουλο. Αυτό εμένα όμως δεν μου έκοψε την αγάπη μου και αυτό που ένιωθα και πραγματικά τις θέσεις του, τις ευεργετικές για την Εκκλησία μας, την πατρίδα μας, για τον συνάνθρωπο. Ο Χριστόδουλος μας μπόλιασε με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Γι' αυτό και φρόντισαν να τον βγάλουν γρήγορα από τη μέση, γιατί θα ήταν επικίνδυνος για τα σχέδιά τους, και το βλέπουμε και στη σημερινή εποχή, μία εκκλησία σιωπόσα και κοιμωμένη, πώς θα ήταν με έναν Χριστόδουλο ζωντανό και με, θα έλεγα, μέσα του Χριστό και Ελλάδα. Πόσο πάλι διαφορετικοί θα ήμασταν. Σημασία έχει πάντως ότι και μετά θάνατον 12-13 χρόνια μετά, χωρίς να περιμένεις τίποτε, εξακολουθείς να αποδίδεις τον οφειλόμενο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον ευεργέτη σου
Και αυτό οφείλω να το καταθέσω έτσι δημόσια. Είναι και θα κάτι... το κάνω, αγαπητέ μου Βαγγέλη, όσο ζω, όσο ζω. Πάλι. Τίποτα δεν θα κόψει τα χέρια μου και το στόμα μου. Λοιπόν, επειδή στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα ή το είχαμε πει πριν βγούμε στον αέρα. Μάλλον όχι, κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μίλησες για τότε το εξαστικό τσουνάμι. Και επειδή προσφάτως, τώρα, προχθές, στον Εξάψαλμο έχεις αναρτήσει ένα κείμενο με τίτλο «Είμαστε έτοιμοι ως Εκκλησία να περάσουμε ένα νέο τσουνάμι» και με αφορμή αυτά τα οποία τεκταίνονται σήμερα και τον καταιγισμό αυτών των αποκαλύψεων για πρόσωπα από το χώρο του θεάτρου, έτσι των τεχνών, της υποκριτικής, όλα αυτά, τον καλλιτεχνικό χώρο, για παιδεραστίες, για όλα αυτά τα οποία βέβαια ακόμη δεν έχει καταδικαστεί κανείς, αλλά έχουν το τεχνικό της αθότητας. Ακούγονται, είναι λοιπόν, περιραίωση ατμόσφαιρα. Εσείς λοιπόν με αυτό το την ανάρτηση στον Εξάψαλμο προχθές, εδώ υπάρχει, δεν ξέρω, ένας προβληματισμός. Και δεν περιορίζεσαι μόνο σε αυτό. Κάνεις αναφορά και σε ένα βίντεο το οποίο προσφάτως κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μεταξύ νεαρών παιδιών, όπως λες, και δείχνει ιερωμένο. Κατά πολλούς είναι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Δεν ξέρω αν εσύ αυτό το επιβεβαιώνεις ή όχι. 100% το επιβεβαιώνω. Και λοιπόν, από την όψη και από την κόψη. Άρα λοιπόν, εντάξει, γιατί εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να προβαίνει σε δημόσιο χώρο, αν είναι δυνατόν, ο Θεός να μας φυλάει και να μην μας πέσει φωτιά να μας κάψει, σε ασελγείς πράξεις με μάλλον αλλοδαπό, αλλοεθνή, σε δημόσιο χώρο με το ερατικό σχήμα, και αυτό το βίντεο σου δίνει την αφορμή να πεις ότι αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου στην εκκλησία για ανάλογες περιπτώσεις, θα ζήσουμε ένα νέο τσουνάμι όπως αυτό του 2004-2005. Πριν πάμε σε αυτό, να ξεκινήσω από αυτό πρώτα. Ανορθόδοξο, αν θέλεις, έστω κι αν είμαστε ορθόδοξοι. Σας ακούω. Εγώ ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ έγραψα γι' αυτό γιατί εκνευρίστηκα και ερεθίστηκα αρνητικά όταν έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος εκλήθη προς εξηγήσεις στην Αρχιεπισκοπή. Συγγνώμη, Αρχιμανδρίτης είναι. Αρχιμανδρίτης. Και είπε λοιπόν ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτό το βίντεο. Να πάτε να ψάξετε να βρείτε ποιος είναι αυτός. Εγώ δεν είμαι. Και τον άφησαν και έφυγε. Όλα καλά. Όλα καλά. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν αυτό το είδα ως πολύ επικίνδυνο για ακριβώς να αποτελέσει την μικρή θριαλίδα που χρειαζόμαστε αυτήν την εποχή που όλοι ασχολούνται με τέτοια θέματα. Να γυρίσει ο φακός πάνω στην Εκκλησία. Mm-hmm. Και όπως μου είπε, σοβαρός ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ηθικός άνθρωπος και σπουδαίος πνευματικός, αν στρέψουν το φακό τους πάνω μας, τίποτα δεν θα μας σώσει, διότι κάθε Μητρόπολη έχει τις μικρές ή τις μεγάλες πληγές της. Αυτό λοιπόν με ερέθησε αρνητικά και με έκανε να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου και να τους πω, προσέξτε, διότι αυτές οι μέρες που ζούμε είναι πολύ επικίνδυνες και αν συμβεί κάτι ανάλογο του 2004 που ξεκίνησε εκ των έσω για να κοντίνουν τον Χριστόδουλο και να τον εξαφανίσουν, να τον οδηγήσουν σε παρέτηση και βεβαίως έτριβαν τα χέρια τους οι πολιτικοί διότι κανείς δεν εισχωλεί το μαζί τους, κανείς δεν έβλεπε τα τεράστια προβλήματα που είχαμε ως χώρα, τα οικονομικά, τα εθνικά, όλα αυτά που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Πραγματικά ανησύχησα και έγραψα αυτό το κείμενο και θα επανέλθω αν δεν δω κάτι να γίνεται το θεαματικό. Να περιοριστούν αυτά τα προβλήματα. Και έχουν έρθει πολλές καταγγελίες αυτήν την εποχή, να ξέρετε, προς την Αρχιεπισκοπή για παρόμοια περιστατικά που και προς άλλες, θα έλεγα, Μητροπόλεις, που πρέπει όλοι οι αρχιερείς να φροντίσουν και να μαζέψουν αυτούς τους ανέστητους και ανεύθυνους που έχουν υπό τα διαταγάς τους. Ένας που διαβάζει όμως το κείμενό σας αυτό θεωρεί ότι εσείς στέλνετε ένα μήνυμα προς την ηγεσία της διοικούσας εκκλησίας. Πολύ σωστά το εννοεί. Και για να το στέλνετε το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν, έχετε πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις και δι' αποχρώσεις, θα τολμούσα να πω,
ότι οι ερωμένοι και μάλιστα προερχόμενοι οι περισσότεροι από τον Άγαμο Κλήρο για το φαινόμενο του αρχιμανδρητισμού, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα γιατί είναι μεγάλο θέμα, είναι μια εκπομπή μόνη της. Έτσι είναι μια πληγή της Εκκλησίας και το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και προφανώς για να το λέτε αυτό σημαίνει ότι, και να σας λέει ο Ιεράρχης ότι εάν στραφούν προς εμάς τα φώτα της δημοσιότητας, τότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Σημαίνει ότι σήμερα και σήμερα που μιλάμε, μετά θα πάμε στο 2004-2005, στην Εκκλησία, υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι επιδίδονται σε τέτοιες ασελγείς πράξεις, σε αποκλίνουσες σε σεξουαλικά συμπεριφορές, σε απάδουσες προς το ιερατικό σχήμα. Είναι αλήθεια αυτό? Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω τα πράγματα από μέσα, όπως είπατε. Και πολύ είναι καλά. Αλήθεια ότι έχουμε πληροφόρηση τέτοια. Και αν πραγματικά διαβάζετε τον Εξάψαλμο, θα δείτε ότι στα λεγόμενα μία στήλη που έχουμε κατά κάποιον τρόπο σκοπτική και παραπολιτική τα σφινάκια, εκεί ανωνύμως περιγράφω τέτοια περιστατικά τα οποία έρχονται υπό την, θα έλεγα, αντίληψή μου. Έχουμε τέτοια περιστατικά δυστυχώς. Δεν ασχολούμαι με τα ηθικά, διότι ξέρετε, επειδή το πλήρωσε πολύ ακριβά και ο Χριστόδουλος αυτό και ήταν όλα τζούφια και ψέματα, νιώθω όμως ότι οι κληρικοί μας είναι και αυτοί άνθρωποι, την σάρκα φορούντες και μέσα στον κόσμο οικούντες, ώστε να έχουν και αυτό το δικαίωμα να έχουν οτιδήποτε θέλουν, αλλά να μην προκαλούν και να μην παρασιτούν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Δεν μπορώ εγώ να πάω να φιλήσω το χέρι ενός παπά όταν ξέρω ότι είναι τόσο κραυγαλαίος και τόσο, θα έλεγα, βρώμικος στο ηθικό του μέρος. Ας το κάνει, ας κάνει ό,τι θέλει, θα λογοδοτήσει στο Θεό. Εμείς θέλουμε να έχουμε κληρικούς οι οποίοι τουλάχιστον εκπέμπουν μια καλοσύνη και μια αγιότητα. Στα προσωπικά τους ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Να μην μας προκαλούν. Αυτό θέλουμε. Ας είναι αυτή η αγιότητα επίπλαστη και υποκριτική, αφού λέτε ότι, γιατί ο κληρικός δεν είναι μόνο στο δημόσιο βίο του και στον δημόσιο λόγο του, αλλά προφανώς ειδικά ο άγαμος κληρικός, ο οποίος κατά την κουρά του υπόσχεται παρθενία, ακτιμοσύνη και επακοή, τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, πώς είναι δυνατόν να έχει σαρκικές και τα λοιπά. Εάν θέλει, αν θέλει ας πετάξει τα ράσα, όπως έχουν κάνει και άλλοι, και θα πάμε μετά σε αυτό, και ας εκδοτήσω οποιαδήποτε ακολασία. Θα μείνουμε τότε με έλλειψη κλήρου, αν συμβεί αυτό που λέτε. Θα σας πω κάτι. Πώς είπατε? Λέω, αν πετάξουν τα ράσα που λέτε για να απολαύσουν αυτό, τότε αυτοί που τέλος πάντων έχουν το κουσούρι, τότε θα μείνουμε με έλλειψη κλήρου. Θα μείνουμε χωρίς παπάδες. Κατεγράφει η απάντηση, νομίζω τα λέει όλα. Θα σας πω κάτι όμως που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Mm-hmm. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, που είναι ένας μεγάλος Άγιος του αιώνα μας, των ημερών μας, της εποχής μας, έλεγε, ακριβώς, το πάθος, έλεγε, δεν αναιρεί την αγιότητα. Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι παθιασμένοι που όμως εκπέμπουν μια αγιότητα, που τι είναι η αγιότητα, είναι η καλοσύνη τους, είναι η ευγνωμοσύνη προς τον συνάνθρωπο, η φιλανθρωπία, οι άλλες αρετές της αγιότητας. Το πάθος είναι καταλυτικό. Είναι καταλυτικό για αυτήν την αγιοσύνη. Είναι αυτή που δεν βοηθάει τον άνθρωπο για να φτάσει την αγιότητα και να γίνει πραγματικός Άγιος. Μάλιστα. Αλλά όμως δεν αναιρεί τις άλλες του χάρες και τις άλλες του αρετές. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού δώσατε το μήνυμα μέσω του εξάψαλμου τι θα γίνει εάν ξεσπάσει σκάνδαλο στον χώρο της Εκκλησίας ανάλογο με αυτό του καλλιτεχνικού χώρου. Να σας πάω 15 χρόνια πίσω, όταν ο μακαριστός Χριστόδουλος ήταν αρχιεπίσκοπος και όταν ξέσπασε το περίφημο, μάλλον όχι ένα σκάνδαλο, ήταν ένα μπαράζ. Συμφωνούμε, μπαράζ. Ενορχιστρωμένη σκανδαλολογία, εγώ βάζω ερωτηματικό, υπαρτά σκάνδαλα. Υπαρτά σκάνδαλα, κατασκευασμένα, τίποτα στον χώρο της Εκκλησίας. Τίποτα δεν αποδείχθηκε. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Τζούμα. Αγαπητέ Σωτήρη, να ρωτήσω κάτι. Δεν αποδείχθηκε, αλλά είχαμε όμως ηφηγένειες. Κοιτάξτε, ηφηγένειες όπως είχαμε, το έγραψα. Είχαμε ηφηγένειες που θυσιάστηκαν. Ναι, ήταν, θα έλεγα, το αναγκαίο κακό.
Ήταν το αναγκαίο κακό εκείνης της εποχής που κακώς άκουσε ο Χριστόδουλος κάποιους ανθρώπους στην εποχή εκείνη και δεν άκουσε αυτούς που έπρεπε. Ο Χριστόδουλος εκείνη την εποχή είχε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτήν την χωάνη των σκανδάλων. Έπρεπε να αναπνεύσει. Έφτασε στο σημείο και σας το αποκαλύπτω σήμερα να είναι υποπαρέτηση ο ίδιος. Ένα βράδυ μας φώναξε δύο ανθρώπους στο σπίτι του, δεν έχω το δικαίωμα να επικαλεστώ το όνομα του άλλου, και είπε, παιδιά μου, αποφάσισα να παραιτηθώ. Είναι ίσως η καλύτερη λύση, γιατί όλο αυτό, αν συνεχιστεί λίγο ακόμα, θα κάνει κακό στην εκκλησία μας. Και εγώ δεν θέλω να είμαι αυτός που θα επιτρέψω αυτή την κατάσταση. Και δύο άνθρωποι, ο ένας είναι μεγάλος πνευματικός, δεν είναι κληρικός, μεγάλη πνευματική προσωπικότητα του τόπου, του είπαν μακαριότατε, αυτό θέλουν. Αν το κάνετε, την επομένη θα σταματήσουν. Αλλά μην το κάνετε. Μάλιστα. Θα βρεθεί κάτι άλλο να αναπνεύσετε. Και πράγματι συνέβη αυτό το, τέλος πάντων, να πάρει το κεφάλι ενός δικού του παιδιού, το οποίο ήταν το ευκολότερο εκείνη την εποχή, και να το οδηγήσει σε παραίτηση, και αυτό ήταν λάθος. Για να ρωτήσω κάτι όμως εγώ τώρα, ειλικρινά με αγαθήν προαίρεση. Βεβαίως. Αλλά όσο να το ρωτήσω. Και επειδή δεν είναι κρυφό, θα αναφέρουμε και το όνομά του. Ναι. Είναι ο πρώην Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ναι, ο Βρεσθένης Θεόκλητος. Ο νυν τιτουλάριος Μητροπολίτης Βρεσθένης, ο κύριος Θεόκλητος. Ναι. Έτσι. Ο οποίος παραιτήθη του επισκοπικού θρόνου, όχι του επισκοπικού αξιώματος, έτσι, μισό λεπτό, έτσι, του επισκοπικού θρόνου. Ναι, το επισκοπικό θρόνο παραιτήθη. Οικία βουλήση. Δεν τον απέμπεσε σύνοδος. Όχι, και δε, παρακαλώ, παραιτήθηκε, αλλά ζήτησε να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όσα του εκείνη την εποχή του καταλόγιζαν. Έγινε. Και έγινε, βεβαίως. Με ανακριτή, και δεν αποδείχθηκε τίποτε. Με ανακριτή τον Μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα. Και γραμματέα των ανακρίσεων τον ίν Μητροπολίτη Χίου Μάρκο. Μάλιστα. Ο οποίος τότε ήταν γραμματεύς και ήταν πολύ καλός. Ακριβώς, πολύ καλός στο γράψιμο, και τον είχαν αναθέσει και πολύ, θα έλεγα, ως προς το ηθικό μέρος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, και καθίσανε και εξονυχιστικά είδαν μάρτυρες, είδαν ανθρώπους, και βγήκε ο άνθρωπος πάλευκος από όλα αυτά. Τον έλεγαν ότι πήγαινε σε μπαρ με τα μουσια. Τι έκανε ρε τα μουσια για να πάει στα μπαρ? Ένα μουσι μέχρι εδώ κάτω, να πεις ότι είχε κομψό μουσάκι όπως το δικό μου ή το δικό σας, να πάει σε μπαρ. Αλλά αυτός είχε μια γενιάδα εδώ κάτω, σαν του Καντιώτη. Πώς πήγαινε σε μπαρ? Αυτά λοιπόν ήταν σκοπίμως από την εποχή εκείνη του προκατόχου του Κωνσταντίνου, του Μητροπολίτου Φαναριοβασάλων, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ιεροκατήγορος. Του άρεσε, όλοι οι άλλοι που δεν ήταν ζωικοί ήταν ανήθικοι. Ήταν ίδιο του συγκεκριμένου Μητροπολίτου. Παρ' όλα αυτά, πριν πεθάνει, να σας πω αυτό, ζήτησε από τον Θεόκλητο να πάει να τον επισκεφθεί και του ζήτησε συγγνώμη. Και ο Θεόκλητος ήταν ήδη παραιτημένος. Ο Κωνσταντίνος. Ακριβώς. Είναι από αυτούς που σε εισαγωγικά κατατόμησε ο Σεραφείμ. Οι 12 που μετά την μεταπολίτευση. Ακριβώς, οι 12 έτσι, ηρωνημικοί μετά την μεταπολίτευση. Όπως και ο δικό μας εδώ, ο παραμυθίας, ο μακαριστός Παύλος. Παύλος, ναι. Και ο προηγούμενος, ο Τίτος, ο Μανθεάκης, με τον ίδιο τρόπο έφυγε κι αυτός. Ο Μανθεάκης έφυγε επί 21 Απριλίου. Ναι, με τις ίδιες κατηγορίες. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν λέτε, θεωρείτε ότι αυτές ήταν κατασκευασμένες οι κατηγορίες. Ακριβώς. Όλες. Τίποτα δεν αποδείχθηκε. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθώος και το ξέρει ως λευκή περιστερά, όπως εν προκειμένου ο Θεόκλητος, ο πρώην Θεσσαλιώτιδος, πώς δέχεται, δεν είναι η παραίτηση, είναι η μορφή που το συνοδεύει, ότι αυτός εντοπίστηκε σε γκέι μπαρ στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, δεν ξέρω πού ακριβώς τι έλεγε το κατηγορητήριο, συνοδευόμενος από άλλον, από νεαρό διάκονο του κτλ. Πώς δέχεται αυτή την κατηγορία και δεν λέει ότι όχι, εγώ θα μείνω στη θέση μου, στο θρόνο μου, εξετάστε εξονυχιστικά τα πάντα και αν αποδειχτεί η ενοχή μου, τότε δεν θα παραιτηθώ του αξιώματος, θα παραιτηθώ και του επισκοπικού, θα γίνω απλός μοναχός. Καρατομήστε με. Αυτό ήταν το σωστό να γίνει, αλλά δυστυχώς επικράτησαν κάποιες φωνές δίπλα στον Χριστόδουλο για να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης
Ήταν η πρώτη καταρχήν, αν θέλετε, εισήγηση του Χριστοδούλου, ήταν να γίνει αυτό που λέτε εσείς, να γίνει ο έλεγχος και αφού όλα αποδοθούν και αποκατασταθούν, να ξαναγυρίσει στη θέση του με αυτή τη λεγόμενη εξάμηνη αποχή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, διότι έπεσαν οι άλλες δυνάμεις δίπλα στον Χριστόδουλο, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, ο κύριος Πιλαρινός, ο πατήρ Θωμάς και όλοι οι άλλοι, και ναι, έλεγαν ότι ίσως είναι προτιμότερο να παραιτηθεί και όταν τα πράγματα αποκατασταθούν, τον εκλέγεται κάπου αλλού. Ωραία. Όμως ο Χριστόδουλος αρρώστησε και δεν πρόλαβε να τον εκλέξει πουθενά άλλο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο Χριστόδουλος αρρώστησε το 8. Ναι, αυτό έγινε το 5. Αυτό έγινε το 5. Οι ανακρίσεις τελείωσαν τέλος του 6. 6. Με αρχές 7, τον Δεκέμβριο του 6. Ωραία. Γιατί λοιπόν τα δύο χρόνια, μάλλον επιχειρήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο για τη Μεσσηνίας επιχειρήθηκε. Επιχειρήθηκε μόνο για τη Μεσσηνίας. Να αποκατασταθεί ο Θεόκλητος Κουμαριανός, ο Σφαδριώτατος, σε άλλη Μητρόπολη. Βεβαίως, μόνο για τη Μεσσηνίας. Και υπήρξε σφοδρή αντίδραση. Καμία αντίδραση. Μόνο ο τότε δήμαρχος ο Νίκας, συνεννοημένος με συγκεκριμένα κέντρα, έκανε την φασαρία αυτή. Είστε δημοσιογράφος, πάρτε δημοσιογράφους της Καλαμάτας να σας πούν τι είχε συμβεί τότε. Εγώ τότε οριόμουνα να παραμείνει ο Θεόκλητος ως υποψήφιος. Και ενέδωσε ο Χριστόδουλος στην απέτηση ενός δημάρχου. Ενέδωσε στην απέτηση ενός δημάρχου, ενέδωσε, θα έλεγα, σε κάποιες φωνές πάλι εσωτερικές, οι οποίες λέγανε γιατί τώρα να κοντραριστείτε και να βγείτε πάλι μπροστά και να αφήσετε κάπως να περάσει λίγο καιρός και να συμβεί αργότερα. Το 2007 είναι αυτό που λέμε, ναι, και τότε έβαλε στη μέση τον νυν Μητροπολίτη Μεσσηνίας και σώθηκε η Μεσσηνία. Τότε όμως το εκκλησιαστικό τσουνάμι, για να μην μείνουμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στον πατέρα Θεόκλητο Κουμαριανό, ναι, δεν είχε μόνο αυτόν ως εμπλεκόμενο, αν θέλετε έτσι, να μην πω πρωταγωνιστή. Όχι, υπήρξε, κοιτάξτε, και το θέμα του Αττικής Παντελεήμονος, ο οποίος ο άνθρωπος όμως είχε εμπλακεί με τα ποινικά δικαστήρια και έφυγε από τη θέση του. Όχι μόνο με τα ποινικά. Υπήρχαν και οι γνωστές κασέτες, οι ροζ κασέτες. Ναι, ναι, ακούστε, αυτές όμως δεν ελήφθησαν υπόψη, παρότι κυκλοφορούσαν και τις έβγαζε και ο Μιχαλόπουλος και όλοι και άλλοι τηλεοπτικοί, ο κύριος Καρατζαφέρης, ο Σπύρος και άλλοι τηλεοπτικοί αστέρες. Εν τούτης δεν ελήφθησαν υπόψη από την ανάκριση, ούτε από την ποινική. Δεν είχε απολέσει όμως ο επίσημα καριστός Παντελεήμονας την έξωθεν καλή μαρτυρία που έπρεπε να είναι σε ράδι. Αυτήν την είχε απολέσει πολύ προς τον Κασεδόν. Ο Παντελεήμονας δυστυχώς ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν, θα έλεγα, δεν είχε αναστολές αν ήθελε να κάνει κάτι και στον οικονομικό τομέα και στον ηθικό. Γι' αυτό και είχε αυτό το τέλος το άδοξο. Ενώ λοιπόν, ήταν σημαντικός αρχιερεύς, αλλά δυστυχώς με πολλά πάθη. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η περίφημη φράση που είχε πει εξερχόμενος από την ανακρίτρια για τα χρήματα που κατηγορούνταν ότι καταχράστηκε από την Ιερά Μονή Εφραίμ της Μάκρης, και είπε γενικά για τα χρήματα που βρέθηκαν σε καταθέσεις του ότι να έχω κι εγώ κάτι για τα γεράματά μου, να πούμε ότι εδώ είναι το χέρι του Θεού. Δεν πρόλαβε να γεράσει διότι βρέθηκε πνιγμένος στην πολυτελή του πισίνα. Είναι έτσι, κύριε Τζούμα, ή δεν είναι? Δεν πνίγηκε στην πισίνα, στη θάλασσα πνίγηκε. Ήρθε να κοπεί μέσα στη θάλασσα, ναι, και τα χρήματα αυτά τα χαίρονται τώρα δύο ανίκανα και θα έλεγα εντελώς παράδοξα νύψια. Αλλά αυτό, ο Θεός μας τιμωρεί με αυτόν τον προβληματισμό όσων θεοποιούν το χρήμα και μέσα στην Εκκλησία. Κοιτάξτε, και ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να σώσει και το θρόνο του και τις κατηγορίες και φυλακή να μην πάει. Τον κάλεσε ο Χριστόδουλος στο σπίτι του. Είμαι παρόν και σε αυτό το περιστατικό και γι' αυτό το καταθέτω. Και του λέγει, βρε άνθρωπε του Θεού, αφού έχεις χρήματα στην άκρη, δώσε αυτά τα χρήματα που σου αυτή τη στιγμή σου καταλογίζουν για το καμπαναριό του Αγίου Εφραίμ, δώσ' τα εκεί να τελειώσει το θέμα αυτό και να απαλλαγείς από τις κατηγορίες. Και λέει, γιατί να τους τα δώσω? Θα πω, λέει, στον κύριο Φράγκο αν μπορεί να μου τα δώσει και θα δω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο φιλοχρήματος που τελικά κλείστηκε στη φυλακή, ένιωσε αυτή την τιμωρία και στο τέλος είχε αυτό το άδοξο τέλος από τον ίδιο τον. Λοιπόν, ο Αποθανών δεν δικαίωται. Ο Αποθανών δεν δικαίωται διότι είναι στην κρίση του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ο Θεός να τον αναπαύσει, μόνο διότι υπήρξε σημαντικός αρχιερεύς σε ορισμένα πράγματα. Ναι, αλλά με τη συμπεριφορά του, κύριε Τζούμα, αγαπητέ Σωτήρη, τα πάθη του τον κατέληξαν. Τα πάθη υπερίσχυσαν.
Δεν μπορεί ακτήμονας μοναχός, γιατί και ο επίσκοπος αυτό δεν είναι, να έχει περιουσία και να έχει καταθέσεις και να έχει χρήματα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Άλλα κηρύττουμε, άλλα διαλαλούμε, άλλα πιστεύουμε. Ακούστε, είναι ακτήμονες την ώρα που γίνονται. Από τη στιγμή που γίνουν και μετά όμως δεν είναι καθόλου ακτήμονες, σας πληροφορώ. Και μια και είμαστε σε αυτή τη φάση, θα διαβάσω μια δική σας αποστροφή, πολύ σύντομη, ναι. Που αφορά, τι νομίζετε, ότι δεν σας παρακολουθώ σε εισαγωγικά. Και εγώ εσάς με αγάπη, δεν έχω... Φακελωμένο, λοιπόν. Ό,τι γράφετε δημοσίως δεν είναι φακέλωμα. Ξέρω. Υπάρξει και νομολογία γι' αυτό υπάρχει. Και επειδή είπα ότι γράφετε δημοσίως και επίσης σε κάτι άλλο το οποίο έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τα δημοσία πράττοντες, δημοσία είναι. Και ελέγχονται. Και ελέγχονται, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Γράφετε λοιπόν εσείς κάπου, γράφετε κάπως μια αποστροφή ενός άρθρου σας. Οι περισσότεροι δεσποτάδες πριν τις εκλογές τους ζούσαν στερημένη ζωή και μετά ζωή και νιάτα. Και όταν γίνονται πρίγκιπες της Εκκλησίας, δηλαδή επίσκοποι, αποκτούν εξουσία που συνήθως αυτή εξελίσσεται σε, και λίτσες τρεις βάζεται, επικίνδυνη. Ακριβώς. Εσείς το γράψετε. Και δεν το παίρνω πίσω, είναι αλήθεια, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, θα έλεγα η μεγάλη πλειοψηφία, προέρχονται από ταπεινά οικογενειακά στρώματα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν και στερημένοι, φτωχοί, άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν στη ζωή τους όλες τις απολαβές που έχουν τα παιδιά, είχαν τα παιδιά της εποχής τους. Όταν λοιπόν γίνουν επίσκοποι και αποκτούν ξαφνικά αυτοκίνητο με οδηγό, αποκτούν σπίτι, όλα είναι πληρωμένα, τα τηλέφωνά τους, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, καμία νέγνια που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι σύγχρονοι οικογενειάρχες, ποιος θα πληρώσει τη ΔΕΗ μου, ποιος θα πληρώσει το τηλέφωνό μου, οι άνθρωποι αυτοί εξελίσσονται σε μικροί, θα έλεγα, τύρανοι, οι οποίοι επιβάλλονται, καβαλούν την εξουσία και διατάζουν και αποφασίζουν. Δεν είναι όλοι έτσι. Μέσα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στους 82 αρχιερείς που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος, εγώ θα έλεγα ότι γύρω στους 10 έχουν καβαλήσει το καλάμι και μπορώ να τους κατονομάσω κιόλας κάποια στιγμή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι ταπεινοί, ελεήμονες, φιλάνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και το μισθό τους τον δίδουν, θα έλεγα τον μοιράζουν, πενιντάρι-πενιντάρι, κατοστάρι-κατοστάρι. Πληρώνουν ΔΕΗ ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ τους. Πληρώνουν το τηλέφωνο παιδιών που δεν έχουν να πληρώσουν τα τηλέφωνά τους. Έχουμε παραδείγματα φιλανθρωπίας μεγάλα στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εξαιρετικούς αρχιερείς και εκ των νέων είναι αρκετά καλοί και φιλάνθρωποι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι 10-15 οι οποίοι αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα, την θλιβερή εξαίρεση, και μας κάνουν να πονάμε και να λυπόμαστε. Θα συνεχίσω, επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι, με άλλη μία δήλωσή σας. Να την ακούσετε. Λέτε, γράφατε στο παρελθόν και μην με διαψεύσετε, διότι σκρίπτα μάνε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέτε λοιπόν, η πολιτική μας, η δική μας δηλαδή, η πολιτική με όμικρο γιώτα, ναι, πολλές φορές είναι αρσακιάδες μπροστά σε αυτά που κάνουν οι αρχιερείς μας. Κοιτάξτε. Σεις είπατε. Βεβαίως και αυτή τη στιγμή στην κουβέντα μας πάνω το αποκαλύψαμε έμπραχτα αυτό το πράγμα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, γιατί η Μητρόπολη Παραμυθίας να έχει στην ιστορία της εκτότους Μητροπολίτες, γιατί έφυγε ο Τίτος τότε, γιατί έφυγε μετά ο Παύλος, γιατί η πολιτική μπήκε το μικρόβιό της μέσα στην Εκκλησία και με τον ίδιο τρόπο που φέρονται οι πολιτικοί και εξαφανίζουν τους αντιπάλους τους, με τον ίδιο τρόπο εξαφανίζουν και οι εκκλησιαστικοί τους αυτούς οι οποίοι τους κάνουν κριτική ή δεν είναι της αρεσκίας τους. Αυτό δεν είναι ένα επεισόδιο το οποίο διατρανώνει ότι η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει μεθόδους οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της Εκκλησίας, με την αγάπη της Εκκλησίας, με την αφοσίωση και την προσφορά της Εκκλησίας. Αυτό θέλω να πω και λέγω, ότι οι πολιτικοί είναι αρσακιάδες μπροστά στις μεθοδεύσεις των δεσποτάδων όταν αποφασίζουν να καταγγείλουν και να εξαφανίσουν κάποιον άνθρωπο από προσώπου γης. Και το έχω υποστεί και προσωπικά αυτό και σας το λέγω. Το Άγιο Πνεύμα έχει σχέση με την εκλογή των επισκόπων
ή εκείνη, την ημέρα εκείνη που συνεδριάζει η ιεραρχία, το Άγιο Πνεύμα απέχει, ξέρω εγώ, ασχολείται με τίποτε άλλο? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πραγματικά, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να ταράζω τη σχέση μου με την πίστη μου και αυτά τα σπουδαία και μεγάλα πράγματα που νιώθουμε, και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα σε αυτά. Νιώθω ότι αν δεν το ήθελε δεν θα έβγαινε αυτός που θα έβγαινε. Αλλά γίνονται δυστυχώς παρεμβάσεις τραγικές. Γίνονται γεγονότα τα οποία, αν θέλετε, μας στενοχωρούν. Όπως τελευταία η εκλογή του Γλυφάδας είναι ένα γεγονός το οποίο στενοχώρεσε το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει δύο άνθρωποι δυστυχείς. Και ο εκλεγμένος και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι έργο ανθρώπινο, σκοτεινό. Και πού είναι το Άγιο Πνεύμα σε αυτές τις παρεμβάσεις ανθρώπινες? Το Άγιο Πνεύμα τους μίλησε στην πρώτη εκλογή, αλλά μετά έβαλε το χέρι του διάβολος και έκανε τη δεύτερη. Δεν κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμενοι θα μιλήσουμε για τα της Υπήρου. Βεβαίως. Πόλεων της Υπήρου, τα οποία γνωρίζετε εσείς ούτως ή άλλως, γι' αυτό έχω βάλει και τίτλο χαρτογράφηση. Τα γνωρίζετε, δεν είναι για σας αχαρτογράφητα ύδατα. Έτσι. Όχι, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ούτε υπάρχει περίπτωση να προσκρούσετε σε ύφαλο, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, και να προσκρούσουμε, αλλά θα βγούμε σόι και αυλαβείς εμείς. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα πριν πάμε σε διάλειμμα και πάμε μετά στα της Υπήρου, των Μητροπόλεων, θα τις πάρουμε όλες με τη σειρά. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω διαβάσει άπειρες φορές και σε εσάς και στον Εξάψαλμο αλλά και σε άλλα έντυπα και σε άλλα site κτλ. Ξαστικά. Για μια περίφημη, μπορεί να είναι ένας, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι όπως απροσδιορίστου φίλου, τι να πω, μία, Νικόλ. Ποια είναι αυτή η Νικόλ που κάθε φορά κάποιοι την επικαλούνται, κυρίως παραμονές εκλογών Μητροπολιτών, και κανείς δεν της δίνει υπόσταση σάρκα και οστά, να ξέρουμε ποια είναι, ρε παιδιά. Και εμείς. Κοιτάξτε, αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο μας απασχόλησε τα πρώτα χρόνια της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου, διότι ήταν ένα πρόσωπο το συγκεκριμένο, το οποίο είχε και αυτήν την καλλιτεχνική, θα έλεγα, ονομασία πέρα από την κανονική του, που έπαιζε ρόλο στα δρόμενα της εκκλησίας. Είναι εκκλησιαστικός άντρας? Όχι, καμία σχέση. Λαϊκός είναι. Λαϊκός εκπαιδευτικός. Ο οποίος ανακατευόταν στα διάφορα και έπαιζε κάποιο ρόλο που δημιουργούσε, θα έλεγα, ταραχές και προβλήματα. Το κατάλαβαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο κακό δημιουργεί και μόνο προβλήματα δημιουργεί, και ευτυχώς τον απέστειλαν εγκαίρως. Δηλαδή, μετά από μία δράση και ανάμειξή του μέσα σε ένα διάστημα 2-3 ετών, μετά αποσύρθηκε ευλόγως και είναι τώρα πλέον στα παρασκήνια ή τέλος πάντων παίζει κάποιο ρόλο που δεν πλέον τον βλέπει κανείς, στην κουίντα των πραγμάτων και όχι στο προσκήνιο. Εσείς με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, παρότι δεν έχετε συνεργασία, αρκετές φορές λέτε θετικά λόγια για αυτόν. Κοιτάξτε, με τον Αρχιεπίσκοπο Αλλά Ιερώνυμο... κάποιες φορές αμφισβητείτε έτσι, γενικά την προσφορά του και μάλλον το συγκρίνετε ενδεχομένως. Υπάρχει και το υποκειμενικό και συναισθηματικό στοιχείο, έτσι, με τον προκάτοχο του Χριστόδουλο, και βγάζετε μια, ξέρω εγώ, πώς θα το χαρακτηρίζετε, έτσι. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ αντικειμενικός. Λέγω τα θετικά του. Ακούστε, ο Ιερώνυμος είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον Χριστόδουλο, τον μακαριστό Χριστόδουλο. Ο Ιερώνυμος είναι στρατηγός. Ο Χριστόδουλος δεν ήταν στρατηγός, ήταν παιδί. Ήταν άνθρωπος με καρδιά παιδιού. Μιλούσε στην καρδιά μας, μιλούσε στο συναισθηματισμό μας, μιλούσε σε τέτοια είναι. Ο Ιερώνυμος είναι άνθρωπος που βάζει στρατηγική και προχωρά βάσει σχεδίου. Δεν του αρέσει η επικοινωνία, δεν του αρέσει να ξοδεύεται σε ομιλίες, δεν το έχει και το χάρισμα ο άνθρωπος, για να τα λέμε. Δεν του αρέσει να συμμετέχει σε ιεροπραξίες, να χωροστατεί και να ψάλει καταβασίες. Δεν του αρέσει να πηγαίνει σε σπερινούς πάρα πολύ. Έτσι ήταν και ως Μητροπολίτης Θηβών. Είναι ένα άλλο μοντέλο Αρχιεπισκόπου, πρέπει να τον αποδεχτούμε με τις χάρες του και τα ελαττώματά του. Όμως σε κρίσιμες περιπτώσεις,
όπως και τώρα με τα θεοφάνεια, έχει μέσα του τον παλιό παπά. Και εμένα αυτό μου αρκεί. Εμένα τώρα άλλαξε λίγο η διάθεσή μου προς τον Ιερώνυμο. Άλλαξε τώρα με αυτά τα γεγονότα που έβαλε και το Μητσοτάκη στη θέση του μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, που έβαλε και την κυρία Πρόεδρο, αυτό το πράγμα που έχουμε, την έβαλε και αυτή στη θέση της με αυτά που της είπε. Εμένα λοιπόν από αυτά ο Ιερώνυμος ανέβηκε στην αντίληψή μου και στη σκέψη μου και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι προτιμότερος ο Ιερώνυμος από αυτούς που έρχονται, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Είναι προτιμότερα να έχουμε ακόμα λίγο τον Ιερώνυμο από αυτούς που ακολουθούν. Θεωρείς ότι η μετά Ιερώνυμο εποχή κατά τη διάρκεια της δελφινομαχίας θα χυθεί αίμα, θα γίνει χαμός? Δεν είναι ότι θα γίνει δελφινομαχία, διότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες οι υποψήφοι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή φανεί κάποιο πρόσωπο το οποίο, όπως το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος στη συνέντευξή του στον Παπαχελά, δεν έχει ξεχωρίσει κανείς, είπε. Και δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ένας από τους 82. Να του πούν, τι λέτε μακαριότατε, είμαστε άχρηστοι δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, με την επίκληση αυτού που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στα δεύτερα εγκόμια, μια αποστροφή είναι, το «Παύσον Εκκλησία στα σκάνδαλα», στο «Action Estir», «Παύσον Εκκλησία στα σκάνδαλα», με αυτό ως, έτσι, ως κατακλείδα για το πρώτο μέρος της εκπομπής, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως, σε λίγα λεπτά, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής, από παιδικής ηλικίας μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, γνωρίζει και κατέχει τα εκκλησιαστικά όσο κανείς άλλος. Έχει το σθένος και, και τη διάθεση να τα λέει με το όνομά τους, όπως βεβαίως αυτός τα βλέπει από τη δική του οπτική. Γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, όπως είπα, από όλο τον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και εκτός κλίματος Ελλάδας. Και τώρα εμείς, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κύριε Τζούμα, φίλε Σωτήρη, πάμε στα της Ηπείρου. Στην Ήπειρο είναι 5 Μητροπόλεις. Προεξάρχη ή των Ιωαννίνων, ως γνωστόν, η μεγαλύτερη Μητρόπολη, η πλουσιότερη και με μετοχές στην Εθνική Τράπεζα. Τώρα πια δεν έχει ούτε και. Ναι, παλιά είχε όμως, έτσι. Με κληροδοτήματα, εν τέλει τόσο μια μεγάλη Μητρόπολη. Είναι η Μητρόπολη, έτσι, Άρτας. Ιστορική επίσης Μητρόπολη, από τους Βυζαντινούς χρόνους. Είναι η Μητρόπολη Πρέβεζας, της λέω με σειρά πληθυσμιακή, έτσι. Ναι. Η Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γερομερίου και Πάργης, όπου ανήκει και ο υποφαινόμενος ως μέλος του χριστεπώνυμου πληρώματος αυτής. Και η Μητρόπολης Δρυινουπόλεως, ο πλήρης τίτλος, Πογωνιανής και Κονίτσης, γιατί έχει να κάνει ιστορική και με... Ιστορική Μητρόπολη. Ιστορικότατη και μάλιστα και με εθνικά, αν μου επιτραπεί, χαρακτηριστικά. Γιατί έχει να κάνει και με τον ελληνισμό, τον βορειοπηρετικό και τον ορθόδοξο, πέραν των συνόρων. Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από τα Γιάννα. Όπως θέλετε, εγώ είμαι μαζί σας. Πηγαίνω πλέον, συμπορεύομαι και όχι. Όχι, δεν μπορεί να το να πω. Από τα Ιωάννη, ναι. Μια να είναι η πρωτεύουσα. Θα έλεγα να τις πάρω ιεραρχικά, αλλά να αφήσουμε την τελευταία την παραμυθία. Την Μητρόπολη Παραμυθίας. Ναι, συμφωνώ. Για λόγους που έτσι προσωπικής έτσι ευαισθησίας. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Μητρόπολη Ιωαννίνων. Την επίμανε, καταρχήν έχει βγάλει 2 αρχιεπισκόπους. Στους μακαριστούς, Σπυρίδωνα. Και Σεραφείμ. Βλάχο, έτσι, και το Σεραφείμ. Μια Μητρόπολη την οποία επίμανε για περίπου, μισό λεπτό, 30 παραπάνω, 35 χρόνια. Ναι, ο Θεόκλητος. Ο Θεόκλητος Σετάκης. Λοιπόν,
Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τον Θεόκτο Σωτάκη, ο οποίος είναι επίσης, ήταν μάλλον, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στα Γιάννα δημοσιογραφώντας εκεί και είχα προσωπική γνωριμία μαζί του, κάθε φορά που συναντιόμασταν έφευγα με διαφορετικά συναισθήματα. Ναι. Τη μία φορά έφευγα οργισμένος, έλεγα ναι. Τι παπάς είναι αυτός, τι δεσπότης είναι αυτός. Την άλλη έφευγα και έλεγα εσύ, αυτός ο άνθρωπος έχει ψήγματα αγιότητας μέσα του. Να. Και άλλες φορές έλεγα δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Θεός χωρέστον. Ο Θεόκλητος Σετάκης ήταν ένας πολύ μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας, να ξέρετε. Αλλά δυστυχώς στη διαμάχη μεταξύ της πλευράς του μοναχού Θεοκλήτου και του Θεοκλήτου που του αρέσει να ζει μέσα στον κοσμικό τρόπο ζωής, υπερίσχυσε ο δεύτερος. Mm-hmm. Άφησε να τον κυριαρχήσουν ορισμένα πάθη της καθημερινότητας, όπως το τσιγάρο, όπως το ποτό, όπως θα έλεγα κάποιες έτσι κοσμικευμένες έννοιες της συμπεριφοράς του Επισκόπου, οι οποίες τον υπερκέρασαν και τον οδήγησαν μερικές φορές σε προσωπικά αδιέξοδα. Ήταν όμως σπουδαίος ιεράρχης. Έτυχε πολλές φορές να συνεργαστώ μαζί του, να νιώσω τον πλούτο των σκέψεών του, την κατεύθυνσή του. Πιστεύω ότι η Εκκυό, ο παλιός οδεύτης Εκκλησίας, επί των ημερών του έσε πολύ μεγάλες στιγμές, εξαιρετική η πορεία της Εκκλησίας επί των ημερών του, όμως ήταν άνθρωπος εγωιστής και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Όταν κάτι αποφάσιζε, ήθελε να το επιβάλλει και στον Αρχιεπίσκοπο που ήταν προϊσταμενός του. Άρα λοιπόν είχε από αυτό και μόνο μία λαθεμένη, ένα λάθος ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν βρέθηκε και εκτός της Εκκυό επί των ημερών του Χριστοδούλου, βρέθηκε και εκτός Εκκυό επί των ημερών του Ιερονύμου, γιατί ήθελε να τους επιβάλλει τη δική του άποψη, σώνει και καλά. Σε άλλα πράγματα όμως ήταν άνθρωπος με πολύ, θα έλεγα, πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς. Με το Οικουμενικό Πατριαρχείο η σχέση του πέρασε από 40 κύματα. Εκεί που έβριζε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον συντάφτιζε με τους μουφτίδες της Θράκης, μετά από λίγο έγινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης το υπέρλαμπρο άστρο που έπρεπε να το ακολουθούμε. Είχε λοιπόν τέτοιες ψυχολογικές μεταπτώσεις, γι' αυτό και εσείς τον αντιμετωπίζατε και είχατε αυτές τις διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικές στιγμές που τον συναντούσατε. Είχε κάποια αυτό που λέμε καταθλιπτικά φαινόμενα στη συμπεριφορά του. Αλλά υπήρξε σπουδαίος ιεράρχης και εγώ θεωρώ ότι βοήθησε από τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε την Εκκλησία, την Εκκλησία. Το μοναδικό λάθος κατά τη γνώμη μου είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το δάνειο που πήρε η Εκκλησία για να λάβει μέρος στην αύξηση του μετοχικού και μετά την πετάξαν έξω. Και αυτό που είχε το 20% η Εκκλησία έχει φτάσει τώρα να είναι ένα 1,5% με το ζόρι. Μάλιστα. Πεθαίνει ο... Εκοιμήθη ο μακαριστός πλέον Θεόκλητος και αυτός είναι στην κρίση του Θεού. Το έργο του θα το αποτιμήσει η ιστορία και ο ιστορικός του μέλλοντος είναι ακόμη νοπός ο θάνατος για τον εκκλησιαστικό χρόνο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είναι νοπά ακόμα, δεν έχει... Ο ιστορικός του μέλλοντος με τα παρέλευση δεκαετίας και μετά και την φυγή του διαδόχου του. Και παραπάνω, και ακριβώς. Ναι, μετά την φυγή του διαδόχου. Κενώθηκε λοιπόν ο θρόνος στο Μητροπολιτικό στα Γιάννενα και εδώ υπάρχει ένα πρώτο παράδοξο. Ενώ γνωρίζετε καλά ότι τοποτηρητές όταν κενώνεται ένας Μητροπολιτικός θρόνος σε μια Μητρόπολη, είτε λόγω θανάτου του Μητροπολίτη, είτε λόγω έκπτωσης του αξιώματος, είτε οτιδήποτε άλλο, ή παρέτηση οτιδήποτε άλλο, τοποτηρητής μέχρι τις εκλογές νέου αναλαμβάνει από όμορη Μητρόπολη ο έγοντα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης. Είναι έτσι, δεν είναι? Ο αρχιερόφυλλος των ομόρων. Ακριβώς. Τα λέω καλά. Με βάση το καταστατικό τα λέτε. Σωστά. Το 507 του 1977. 77. Τα λέω καλά. Πολύ σωστά. Ωραία. Εδώ λοιπόν, αντί ο όμορος στα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης ήταν ο Μητροπολίτης Παραμυθίας. Ναι. Αντί λοιπόν να λάβει Μητροπολίτης Παραμυθίας ή αν εξεδίνουν ο ίδιος αδυναμία ο επόμενος μετά που ήταν ο Μητροπολίτης Δρυνουπόλεως, έτσι, ή Άρτης, δεν θυμάμαι, νομίζω και Άρτης τότε. Όχι, Δρυνουπόλεως. Ο Δρυνουπόλεως ήταν δεύτερος. Δρυνουπόλεως. Αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι.
Ερώτημα στον κύριο Τζούμα που γνωρίζει τα πράγματα. Γιατί αυτό? Πρώτη ερώτηση. Κοιτάξτε. Πάμε μετά στην εκλογή. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος εκείνη την εποχή έκανε μία, θα έλεγα, ένα παράδοξο, μία και παράβαση του καταστατικού. Είναι και αντικανονικό. Με την ναι, έννοια έχει, του έχει, δικαίου, δηλαδή. Βάσει του καταστατικού δεν μπορούσε να το κάνει και αν γινόταν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξέπιπτε αυτή τη. Ναι, ακριβώς. Την είχε όμως, ακούστε, λέγανε ότι πήγε να δει στην τρύπα του όζοντος των οικονομικών που άφησε ο Θεόκλητος. Mm-hmm. Ο Θεόκλητος λένε ότι άφησε μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, στο οποίο και ακόμα τώρα ο διάδοχος του, ο Μάξιμος, δεν έχει καταφέρει να βάλει τάξη. Και mm-hmm. πήγε, λέει ο Ιερώνυμος, να το δει με τα ίδια του τα μάτια για να το διαπιστώσει, γιατί φοβόταν μην τον ξεγελάσουν ή τον παραμυθιάσουν. Πήγε λοιπόν ο ίδιος, το είδε, το διαπίστωσε και έτσι πήρε τις αποφάσεις του. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν έχω συνομιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο για να το γνωρίζω επακριβώς, αλλά τι λέγει η περιραίουσα ατμόσφαιρα της αυλής του. Αυτό το άνοιγμα το οικονομικό, τρύπα τόσο όπως έτσι ευσχήμως την χαρακτήρισατε, έχει να κάνει με εξαίρεση χρημάτων από μέρους του Θεόκλητου ή γενικά με κακοδιαχείριση, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κοιτάξτε, υπήρχε κακοδιαχείριση σε πολλά θέματα στη Μητρόπολη αυτή και σε άλλους τομείς, γι' αυτό όπως ξέρετε κι εσείς και έχετε ασχοληθεί με αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Γι' αυτό και υπάρχει μία δίκη, αν ξέρετε, σε εξέλιξη με συγκεκριμένες κατηγορίες κακουργηματικές. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία φημολογία ότι μέρος αυτών των χρημάτων είχε γίνει κακοδιαχείριση και ήταν πρωταγωνιστής και αυτός ο άνθρωπος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει μία συμπάθεια προς αυτόν τον άνθρωπο εκ του παρελθόντος. Και είναι κατά τη γνώμη μου ανέλαβε το ποτήρι της για να καλύψει με το ράσο του και το πανικαλήμα αυγό του όλη αυτή την ταραχή. Αυτή Μάλιστα. είναι η γνώμη μου. Επειδή το δικαστήριο έχει πάρει αναβολές, διότι τις αναβολές το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους, δεν θα πούμε αν έτσι αποφαθούμε εμείς για την ενοχή ή όχι του εν λόγω προσώπου, έτσι, του πρώην πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Ιωαννίνων επί Θεοκλήτου. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι γνωστό το όνομά του. Δεν είναι... Κοιτάξτε, είναι γνωστό το όνομά του, είναι γνωστά όλα αυτά τα οποία γίνονται, είναι γνωστά τα δικαστήρια και κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες ένας άνθρωπος φέρεται ότι τις έχει διαπράξει, αλλά μέχρι που να αποδειχθεί δεν μπορούμε εμείς να πούμε αν είναι αθώος ή ένοχος, αλλά απλά εξακολουθεί και είναι και υπεύθυνος στην οδομία της Εκκλησίας, που κατά τη γνώμη μου αυτό δεν θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί και να περιμένει να βγει απόφαση και μετά να ξαναγυρίσει. Αυτό δεν μπορείς έναν άνθρωπο τον οποίο κατηγορείς για συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες έχουν σχέση με το αντικείμενο της ναοδομίας, να τον έχεις προϊστάμενό της. Μάλιστα. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, είναι... Πάμε τώρα στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Αν θυμάμαι καλά, επειδή η Μητρόπολη Ιωαννίνων ανήκει στις λεγόμενες Μητροπόλεις των νέων χωρών... Όλες της Υπήρου εκτός από την Άρτα. Πριν Άρτης. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι Μητροπόλεις των νέων χωρών εκχωρήθηκαν σε εισαγωγικά στην Ελλαδική Εκκλησία, δεν είναι, με τον ετόμο του 1928, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει την πνευματική δικαιοδοσία. Ναι, όχι δικαίωμα εκλογής, έχει πνευματική μόνο υπόσταση. Καλά, καλά το λέω. Πολύ σωστά. Πνευματική δικαιοδοσία. Τότε λοιπόν υπήρξε ενδιαφέρον του Πατριάρχη να προωθήσει δικό του υποψήφιο για τη Μητρόπολη αυτή. Μιλάμε για τον... Νην Μητροπολίτη Αδραενουπόλεως Αμφιλόχιο. Μητροπολίτη τιτουλάριο, άνευ ποιμνίου ουσιαστικά. Όχι, είναι εν ενεργεία Μητροπολίτης, διότι πλέον έχει πάει εκεί, είχε αναλάβει γραφεία κτλ. Τότε ήταν απλώς αρχιμανδρίτης. Μετά τον εξέλεξε Αδριανουπόλεως. Τελικά η πρόταση του, η επιθυμία και η πρόταση του Πατριάρχη δεν έγινε δεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι. Δεν εισηγήθηκε στην ιεραρχία, στην εκλογή του. Είπατε προηγουμένως, μου θέσατε το ερώτημα για τις Αρσαγκιάδες. Είναι και αυτό ένα προϊόν τέτοιων μεθοδεύσεων. Αν υπήρχε αγάπη μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου, θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η φασαρία και να υπάρξει αυτή η διχογνωμία μέσα στην ιεραρχία. Η μισή ιεραρχία να είναι υπέρ του Αμφιλογίου και άλλη μισή να θέλει να κάνει το χατήρι του Αρχιεπισκόπου και να εκλέξει το Μάξιμο. Αν ήμασταν μια εκκλησία αγαπημένη, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα.
Αλλά είπαμε, είναι η πολιτική Αρσακιάδης μπροστά στους αρχιερείς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ο Πατριάρχης ήθελε να τιμήσει τον Αμφιλόχιο, αλλά ο Αμφιλόχιος ήταν κόκκινο πανί για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, διότι ενώ υπήρξε εκ των ανθρώπων, των αρχιτεκτώνων της εκλογής του το 2008, ο Αμφιλόχιος ήταν εκ των αρχιτεκτώνων της εκλογής του Ιερώνυμου το 8, που έφαγαν τον Σπάρτη, τον καθήλωσαν, τον εξαφάνισαν, του πέταξαν λάσπη με το κιλό, λάσπη με το κιλό. Ήθελε λοιπόν να βγάλει τον Αμφιλόχιο και να τον επιβραβεύσει τον τρόπον δεινά ο Πατριάρχης, αλλά ο Αμφιλόχιος είχε χαλάσει τη σχέση του με τον Ιερώνυμο. Ο Ιερώνυμος που δεν είδε εξέλεγε τον Αμφιλόχιο επειδή το ζήτησε ο Πατριάρχης, και μάλιστα ενώ δεν έχει ποτέ παρέμβει ο Πατριάρχης για εκλογή στην Εκκλησία της Ελλάδος. Είπε στους αρχιερείς, σας αφήνω ελεύθερους. Επειδή όμως ο Αμφιλόχιος δεν είναι και πολύ ήσυχο παιδί, εκ του χαρακτήρος του είναι λίγο δίστροπος και άνθρωπος των παρεμβάσεων, δεν ήταν ιδιαίτερα αποδεκτός στους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν το μη χείρον βέλτιστον. Μπροστά λοιπόν στην φασαρία να εκλέξουν τον Αμφιλόχιο και να τον έχουν μετά στο σβέρκο τους να τους κάνει ό,τι θέλει, εξέλεξαν το Μάξιμο, που ήταν επιλογή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και ήταν, θα έλεγα, ένας άνθρωπος υπείων τόνων, πιο αποδεκτός από την ιεραρχία και άνθρωπος πιο συνεργάσιμος κατά τη γνώμη των ιεραρχών. Μάλιστα. Αποτιμώντας την... γιατί μπορεί να με ζείτε στα Γιάννενα, αλλά όπως είπα, το λέω για έτσι για να τα ακούσουν οι άνθρωποι μας που ακούν τώρα κτλ. Γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από τον, και από τον Αρχιεπίσκοπο θα έλεγα εγώ, έχετε φίλο επιδόσεως σε κάθε Μητροπολίτη. Αποτιμώντας λοιπόν την αρχιερατεία Μάξιμου από τις εκλογές του έως σήμερα, με άριστα το 10, πώς θα το βαθμολογούσατε? Θα σας πω καταρχήν... Δεν το καταλογίζετε αρνητικό. Θα σας πω καταρχήν ότι ο Μάξιμος δεν έκανε για τα Ιωάννινα. Και το είπα και τότε και το έγραψα και το λέγω και τώρα. Ο Μάξιμος ήταν για μια αστική Μητρόπολη όπως είναι το Περιστέρι, ή έστω μια κοντινή Μητρόπολη όπως ήταν τα Μέγαρα, ή μια Μητρόπολη όπως ήταν, ξέρω εγώ, αν του ήθελε να του δώσει τόσο μεγάλη, επειδή ήταν πρωτοσυγγελός του, όπως Ιφθιώτιδος. Δεν έκανε όμως για την Ήπειρο, για τη συγκεκριμένη Μητρόπολη, με αυτήν την ιστορία και με αυτό το παρελθόν από τον Θεόκλητο και από τον Σεραφείμ. Γιατί? Γιατί ο Μάξιμος είναι πάλεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ο ένας είναι ο ελεύθερος κόσμος της Μακεδονίας, μέσα στον οποίο γαλουχήθηκε, από τον οποίο κατάγεται, και ο δεύτερος είναι ο περιοριστικός, ο πειθαρχημένος κόσμος της Γερμανίας, στον οποίο, θα έλεγα, ανέπτυξε όλο του το είναι το νεανικό κατά τα χρόνια που εκεί σπούδαζε και εργαζόταν ιεραποστολικά. Ο Μάξιμος είναι ένας άνθρωπος που δεν μπαίνει σε καλούπια μιας επαρχίας όπως είναι τα Ιωάννινα, όπως είναι Ήπειρος. Είναι λίγο, θα έλεγα, πιο sui generis χαρακτήρας. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή θα του στοιχήσει στην πορεία του. Και αν ακόμα δεν έχει αποφανεί, θα φανεί κάποια στιγμή. Δεν είναι μόνο η Εσπερινή και οι χωροστασίες. Δεν είναι μόνο οι ωραίες φωνές. Δεν είναι μόνο ότι χτυπούν οι καμπάνες εκεί που δεν χτυπούσαν στην Ήπειρο, διότι ο Θεόκλητος δεν έδινε σημασία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία καθοδηγούν έναν ποιμενάρχη, που νομίζω ότι ο Μάξιμος ορισμένα από αυτά ανταποκρίνεται τέλεια και σε κάποια από αυτά πηγαίνει πιο αργά για τους δικούς του λόγους. Θεωρώ ότι είναι ακόμα νέος εκεί. Θα φανεί σε λίγο καιρό, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα των επιλογών του, και τότε θα μπορούμε να το κρίνουμε, θα έλεγα, με τα λόγου γνώσεως και με τα αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή όμως επαναλαμβάνω ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικός αν είχε εκλεγεί ή σε Μητρόπολη της Μακεδονίας ή σε μια άλλη, ας πούμε, Νέας Κρίνης, ή σε μια άλλη αστική Μητρόπολη του Κέντρου. Μάλιστα. Καταγράφετε όψή σας. Πάμε τώρα στη Μητρόπολη Πρεβέζης, όπου και εκεί, μετά την κοίμηση του μακαριστού Μελέτιου, ο οποίος ήταν ένα, δεν ξέρω, θεωρείται ένα υπόδειγμα ασκητικού ιεράρχη επισκόπου, και είχε την, πραγματικά την έξοδο καλή μαρτυρία. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη διαφορετική άποψη για το Μελέτιο. Κοιτάξτε, ο Μελέτιος ήταν όντως πνευματικός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, εξαιρετικός. Ακτίμων, αλλά ήταν όμως και λίγο περίεργος άνθρωπος, και αυτό φάνηκε και στα παιδιά του, στα πνευματικά του αναστήματα. Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο Μελέτιος, ο πνευματικός όπως λέτε, αφού του έγινε
Νικοπόλεως και Πρεβέζης και πήρε μαζί του και ο συγκεκριμένος ανθρώπος είναι όπως είναι ο πατήρ Θεοδόσιος, ο πατήρ Βαρνάβας, που είναι εξαίρετη η κληρική των Θεοδόσιων, τον αγαπώ και πολύ και τον γνωρίζω. Για τον Βαρνάβα είναι λίγο παραπάνω από ότι πρέπει εγωιστής, αλλά είναι δικό του θέμα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσε να έχει αναδείξει μία προσωπικότητα και να μπορούσε μετά ο επόμενος αρχιεπίσκοπος να την εκλέξει. Δυστυχώς θα είχε τα παιδιά του καταπιεσμένα. Ήταν πολύ, θα έλεγα, καλογερικός ιεράρχης. Αυτοί οι ιεράρχες κάνουν καλό στην Εκκλησία με το παράδειγμά τους, αλλά κάνουν και κακό, διότι η αρχιεροσύνη είναι διοίκηση. Ο αρχιερεύς δεν είναι μόνο ο πνευματικός πατέρας, είναι και ο μάνατζερ, είναι αυτός ο οποίος θα κατευθύνει τα παιδιά του προς συγκεκριμένες οδούς για να μπορούν μετά να τον διαδεχθούν επάξια. Αυτό λοιπόν ο Μελέτιος δεν το είχε κατά νου προφανώς, δεν το ήθελε, δεν το γνώριζε, δεν ξέρω. Ο ίδιος πάντως όταν εξελέγει Πρεβέζης εκείνη την εποχή με πολύ δυσκολία το αποδέχτηκε, διότι ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήθελε να γίνουν αρχιερεύς, δεν ήθελε να γίνει και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τον επιστράτευσε μετά τα γεγονότα της Πρέβεζας με τον μακαριστό Στυλιανό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο μακαριστός Μελέτιος, ας μου επιτραπεί τώρα έτσι, μη θεωρηθεί έτσι προσβολή στη μνήμη του, βαρύνεται από κάποιους για αυτούς τους νεωτερισμούς που εισήγαγε στην τοπική εκκλησία. Δεν ήταν δική του, ήταν το παιδιών του και τους άκουγε, τους υιοθετούσε δυστυχώς. Ναι, αλλά αυτός ήταν ο Μελέτιος. Δηλαδή, ήθελε το Ευαγγέλιο να το λέμε στη Νέα Ελληνική, τον Απόστολο, ενώ του είχε απαγορευτεί και με συνοδικό έγγραφο. Εκείνος τα έκανε αυτά, ήταν αυτό το στυλ. Για ποιον αναφέρεσαι τώρα? Στον Μελέτιο. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος του είχε στείλει έγγραφο και του είχε πει να σταματήσεις αυτές τις μεταφράσεις. Μα δεν τα σταμάτησε. Το έκανα και εγώ στο Βόλο, του είπε, και δεν πέτυχαν αυτά. Ο κόσμος εκνευρίζεται. Δεν τα σταμάτησε όμως. Δεν τα σταμάτησε, το ξέρω, αφού είχε φτάσει σε σημείο να είναι υπόλογος σε συνοδικό δικαστήριο. Αλλά τελικά λόγω της πνευματικότητός του τον άφησαν. Μάλιστα. Και επίσης μια χειροτονία η οποία. Τελικά, δεν ξέρω, είναι η γνωστή χειροτονία του... Είναι ακόμη ιερέας, δεν είναι, να το πω, πατέρα Κωνσταντίνο Μπέη. Το γνωστό είναι καθηγητή. Ιερέας ακόμα, είναι ιερέας. Είναι ιερέας, εγώ το βλέπω να εμφανίζεται με πολιτική περιβολή. Όλοι αυτοί, ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο δόγμα που είχε και ο μακαριστός Ιωαννίνων Θεόκλητος. Έλεγε ότι μπορούμε να φοράμε και την πολιτική μας περιβολή και συχνά την φορούσε και πήγαινε και ταξίδια στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Ναι, αλλά κοιτάξτε, ο Μπέης ήταν ένας άνθρωπος περίεργος. Δεν φταίει και πάλι ο Μελέτιος αυτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο ηθικός αυτουργός της χειροτονίας Μπέη ήταν ο θείος μου, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Τζούμας, ο αρεοπαγίτης. Ήταν άνθρωπος δικός του ο Μπέης και τον είχε φάγει εκεί πέρα να τον χειροτονήσει κάποιος. Δεν τον χειροτονούσε κανείς, το είπε στον Μελέτη ο οποίος... Γιατί, ένα καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, διακεκριμένο πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τον χειροτονούσε κανείς? Γιατί έχει δοξασίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Ο άνθρωπος θέλει να μας διδάξει μια νέα Ορθοδοξία. Κάνει πράγματα τα οποία είναι παράτερα. Προτεσταντίζει. Και αυτό λοιπόν και ο Μελέτιος το είχε εντοπίσει, του είχε κάνει κατήχηση, είχε υποσχεθεί ότι θα σταματήσει, αλλά τα συνέχισε. Όμως έχει και χρήσιμες στιγμές ο πατήρ Κωνσταντίνος ο Μπέης. Δεν είναι εντελώς άνθρωπος, γιατί έχει προσφορά στην Εκκλησία μέσα από συγκεκριμένες, θα έλεγα, παρεμβάσεις που έχει κάνει στα διεθνή θεολογικά φόρουμ. Μάλιστα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να πούμε και να τα συμπτύξουμε τώρα λίγο. Τελικά, ενώ ήταν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος πρωτοσύγκρος Μητροπόλεως και πνευματικό ανάστημα του μακαριστού Μελέτιου, ήταν, αν θέλετε, η επιλογή του να τον διαδεχτεί. Δεν ξέρω αν την είχε μεταφέρει την επιθυμία αυτή στην ιεραρχία. Το είχε γιατί... Την είχε μεταφέρει. Ναι, την είχε μεταφέρει και ήθελε να εκλεγεί. Έκανε προσπάθεια ο πατήρ Θεοδόσιος να εκλεγεί και τελοακαρνανίας την εποχή Χριστοδούλου. Και πάλι τότε δεν τα κατάφερε, αν θυμάστε. Ωραία. Τότε εγώ είχα αγωνιστεί κοντά στον πατέρα Θεοδόσιο εις βάρος του εκλεγέντος ετωλοακαρνανίας Κοσμά. Αλλά τότε η ιεραρχία ήθελε τον Κοσμά. Μάλιστα. Και τελικά ούτε στην Πρέβεζα εξελέγει. Πάντω γεγονός ότι εκεί αδρώθηκε και έρχεται ο σημερινός ο κύριος Χρυσόστομος. Ναι. Τι πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, ο Χρυσόστομος ήταν ένας άνθρωπος μέσα στα συνοδικά γραφεία και περίμενε τη σειρά του για να εκλεγεί.
είχε γεροντάδες, δεσποτάδες οι οποίοι τον προωθούσαν, μεταξύ των οποίων ήταν ο Σέργιος ο Γρεβενών, ο Νικαίας, σε αυτήν την ομάδα ανήκε, ο Προκόπιος Νέας Κρίνης. Αυτοί λοιπόν πήγαν στον Αρχιεπίσκοπο και του είπαν ήρθε η ώρα του να τον χειροτονήσετε, και έτσι λοιπόν εξελέγει, διότι πήγαν στον Ιερώνυμο. Ο Ιερώνυμος δεν είχε λόγους, δεν είχε και ιδιαίτερες σχέσεις με την πλευρά και τα παιδιά του μακαριστού Μελετίου, οπότε έγινε μέσα από τον, θα έλεγα, τον σωλήνα της ιεραρχίας, τον δοκιμαστικό σωλήνα της ιεραρχίας. Πώς αποτιμάτε την αχειρατεία του Νιν Πρεβέζης? Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, μαχητικός και άνθρωπος που θα ανατρέψει τα πράγματα. Είναι τύπος που του αρέσει να πηγαίνει με το πνεύμα βέβαια της εποχής, σύγχρονος, αλλά χωρίς να ταράζει. Το γεγονός και μόνον ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, πόσα χρόνια είναι εκεί πάνω, δεν έχεις ακούσει να κάνει κάτι το θεαματικό, φανερώνει τον χαρακτήρα του. Και ο πατέρας Θεοδόσιος... δεν έχουν σχέσεις μαζί του, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, δεν έχουν σχέσεις. Τα παιδιά του Μελετίου έχουν μια καθαρά υπηρεσιακή σχέση μαζί του. Μάλιστα. Δεν έχουν συνεργατική σχέση. Πάμε στην γειτονική και ιστορική Μητρόπολη Άρτας, όπου έχει και την έδρα ο σταθμός μας. Εκεί λοιπόν ο πρώην Άρτης, ο Ιγνάτιος, σε ηλικία 70 ετών, ευνηδιάζοντας τους πάντες, και δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, ούτε έχει ακόμη άνθρωπος και να τρέχει ο Θεός καλά, ούτε σωματικής, ούτε πνευματικής, ούτε τίποτε με εμπτό σε βάρος του, διότι υπήρξαν και κάποιες έτσι, παραφιλολογίες ότι παρατήθηκε για να σωθεί. Αυτά είναι... απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Ήταν ηθικό ανάστημα ο Ιγνάτιος. Σπουδαίος ιεράρχης. Έτσι. Και ναι, σε ηλικία 70 ετών λοιπόν, λέγοντας ότι προτιμώ να παραιτηθώ τώρα και αυτό, κρατήστε το να το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας, αντιλαμβάνεστε τι υπενήσουμε. Είχε πει τότε, θα ήθελα να παραιτηθώ τώρα που έχω το μυαλό μου και λειτουργεί και έχω τη δυνατότητα να παίρνω σωστές αποφάσεις. Ακούγομαι? Ναι, μια χαρά σας ακούω εγώ, ναι. Λοιπόν, και παίρνω αποφάσεις σωστές, παρά να αφήσω να με κυριεύσει το γύρας και να άγομαι και να φέρομαι από αυλικούς και ανθρώπους οι οποίοι θα αμαυρώσουν την ιστεροφημία μου. Και παραιτήθηκε. Ήταν μια γενναία πράξη, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, το έχω γράψει πολλές φορές και θα το πω και τηλεοπτικά. Θεωρώ τον Μητροπολίτη πρώην Άρτης Ιγνάτιο έναν εκ των σπουδαιότερων ιεραρχών της Εκκλησίας. Άνθρωπος με πραγματική μπέσα ανθρώπου, το ναι ναι και το όχι όχι, άνθρωπος με άρτιο θεολογικό λόγο και ιεράρχης με αγάπη προς κάθε συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας και χρώματος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε το λάθος να παραιτηθεί σε μία εποχή κατά την οποία ήταν ακόμα ομή η παρέτηση και η εκλογή εκ παρετήσεως του Μητροπολίτη Τρίκης. Παραιτήθη ο Αλέξιος, αν θυμάστε τότε, και εξελέγει διάδοχός του ο Χρυσόστομος και θεωρήθηκε από την ιεραρχία ότι αυτή η εκλογή ήταν εκλογή διορισμός. Ο Ιγνάτιος λοιπόν, παίρνοντας θάρρος από αυτό και ενώ είναι συνοδικό μέλος, με το που τελειώνει η θητεία του τον Αύγουστο, πηγαίνει και προσδίδει στον Αρχιεπίσκοπο την παραίτησή του και λέγει ακριβώς ότι θέλει να παραιτηθεί για αυτούς τους λόγους και να ακολουθήσει το παιδί του ο Θεολόγος. Η ιεραρχία λοιπόν που έχει καπεταναίους, δεν έχει μόνο Αρχιεπίσκοπο, έχουμε τους ομαδάρχες, τους δελφίνους, όπως είπαμε πριν. Αυτοί λοιπόν ανέτρεψαν το σκηνικό, πήγαν στον Αρχιεπίσκοπο, τον κυρίαρχο ρόλο τότε τον έπαιξε ο νυν Μεσσηνίας Χρυσόστομος και από κοντά ο Μητροπολίτης Ηλίου Αθηναγόρας, που είναι άνθρωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και συνεργάτης του με πολλά χρόνια, και του είπαν ότι δεν τραβάει στην ιεραρχία η επιλογή του θεολόγου και να στείλουμε τον Καλίνικο από την Άρτα στην, από την Αργολίδα στην Άρτα. Έτσι έγινε όλη αυτή η κατάσταση και σήμερα είναι και αυτή η Μητρόπολη διχασμένη. Εγώ γράφω κατά καιρούς γεγονότα τα οποία μαθαίνω. Υπάρχουν πολλές
καταστάσεις οι οποίες δεν μας κάνουν υπερήφανο να συμβαίνουν αυτά στην Εκκλησία. Και έτσι και ο καημένος ο Γνάτιος, μετά από τόσα χρόνια προσφοράς στην Εκκλησία, είναι στενοχωρεμένος με την εξέλιξη, αλλά και ο Καλλίνικος δεν χαίρεται την αρχιεροσύνη του, γιατί δεν μπορεί ακόμα να προσαρμοστεί στον χώρο τον οποίο τον εξέλεξε η ιεραρχία, δεν μπορεί ακόμα να γίνει ένα με τον συγκεκριμένο χώρο, και πολύ περισσότερο όταν ο προκάτοχός του είναι νέος, ακμαίος, και υπάρχει και το βεβαίως και ο συγκριτισμός. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω, επειδή τα γνωρίζω και εγώ λόγω γκυτνιάσεως, είναι ότι ο πρώην Άρτης ουδέποτε, παρά την πικρία του, γιατί η ιεραρχία δεν ικανοποίησε το αίτημά του για να προωθήσει το δικό του έτσι υποψήφιο, ουδέποτε υπενόμευσε μέχρι σήμερα το έργο του Μητροπολίτη, του νυν Μητροπολίτη. Δεν είναι του χαρακτήρα του Ιγνατίου να τα κάνει αυτά, αγαπητέ μου. Είναι άνθρωπος σοβαρός και έχει αγάπη προς την Εκκλησία. Δεν έχει διχαστικό λόγο. Μήπως βιάστηκε. Οι παπάδες θα κάνανε αυτά τα πράγματα και συνεχίζουν να τα κάνουν, και μάλιστα ιερείς τους οποίους ευεργέτησε, παρακαλώ, Ιγνάτιος, και τώρα έχουν γίνει σποκοκολάρι του Καλλινίκου. Ους έθρεψε το μάνα, εκκίνησαν την πτέρνα κατά του ευεργέτου. Κατά του ευεργέτου, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, από την άλλη όμως οφείλω να πω, επειδή έχω κάνει συνεντεύξεις με τον νυν Άρτη, τον κύριο Καλλίνικο, ο οποίος είναι μια εκφραστική προσωπικότητα. Βεβαίως, αδικείται το παιδί αυτό. Είναι εξαιρετικός, θα ήταν σπουδαίος Μητροπολίτης. Έχει και ήθος, έχει και ήθος. Έτσι και τιμά το αρχιερατικό αξίωμα, και νομίζω ότι στην Άρτα σιγά σιγά γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτός. Γίνεται σιγά σιγά και θα γίνει ίσως και αργότερα, διότι πλέον είναι Άρτης, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα ήταν ιδανικός Αργολίδος. Μάλιστα. Ήταν το μεγάλο λάθος του Ιερωνίου μου. Έπρεπε να εκλέξει τον Καλλίνικο Αργολίδος. Μόνο πήγε τον Νεκτάριο και τα είχε κάνει εκεί πέρα. Μάλιστα. Είναι μια άλλη εκπομπή αυτή, ολόκληρη εκπομπή αυτή. Ναι. Πάμε τώρα στην ακριτική Μητρόπολη Δρυνουπόλη Λογαρίσκη και Κονίτσης, που τη σφράγισε για 35 ολόκληρα παραπάνω χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα ήταν ακριβώς, από το 67 μέχρι το 94, πόσα χρόνια είναι, ο Μακαριστός Σεβαστιανός. Ένας Μητροπολίτης ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη Μητρόπολη αυτή. Ξέρετε τι με θλίβει εμένα? Το γεγονός ότι έχουμε μία εκκλησία η οποία αντιμετωπίζει τα γεγονότα υποκειμενικά και όχι με γνώμονα το συμφέρον του Χριστεφωνήμου πληρώματος. Κάναμε Άγιο, τώρα αποφασίστηκε, τον Άγιο Καλλίνικο στην Έδεσα, και δεν έχει γίνει Άγιος ο Σεβαστιανός. Ο Σεβαστιανός είναι Άγιος στη γνώμη του κόσμου, στη συνείδηση του κόσμου. Ακούνε το όνομα Σεβαστιανός οι άνθρωποι και κάνουν το σταυρό του σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε η Εκκλησία μας να φροντίσει. Αυτήν την τακτική, αυτήν την πολιτική να εφαρμόσει. Και όχι γιατί ο Καλλίνικος, Άγιος άνθρωπος κι αυτός, δικαίωμα του καθενός να πιστεύει αυτές τις αγιοσύνες, επειδή έχει πολύ ισχυρά πνευματικά τέκνα των Άγιων Αυπάκτου και των Άγιων Ινεδέσης, έγινε Άγιος και έχουμε αφήσει άλλους. Εγώ τα έγραψα αυτά, τα είπα, έγινα δυσάρεστος. Δεν με απασχολεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί σήμερα ένας Σεβαστιανός, σήμερα να μην τιμάται ως Άγιος, ο άνθρωπος που έκανε την ανατροπή και έδειξε πραγματικά πώς σκέπτονται οι ελεύθεροι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Αυτός ανέδειξε αυτήν την διάσταση και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια. Είχατε επισκεφτεί το Επισκοπείο του Σεβαστιανού επί αρχιερατείας του? Βεβαίως, δύο φορές. Βλέπατε που ζούσε? Ακριβώς, λιτά, ασκητικά. Σε μία κόνιτσα με μείον 10 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα, δεν είχε καλοριφέρ, είχε μία ξυλόσωμα, αν θυμάστε. Μα γι' αυτό αρρώστησε, καλέ μου, γι' αυτό αρρώστησε. Λοιπόν, τη διαθήκη του την έχετε διαβάσει? Την έχω διαβάσει και την έχω δημοσιεύσει. Την έχω δημοσιεύσει και εγώ. Είναι μνημείο αυτή η διαθήκη. Να λοιπόν η ακτιμοσύνη, να η αγιότητα του αρχιερέα, να λοιπόν αυτή είναι η ελπίδα όλων των χριστιανών Ορθοδόξων, ότι η Εκκλησία όσο και κλειδονίζεται τελικά δεν θα βουλιάξει το πλοίο. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι ελάχιστοι μένα, αλλά υπάρχουν. Αυτή η διαθήκη και μόνο να διαβάσει κάποιος θα καταλάβει την αγιότητα του ανδρός που είπατε προηγουμένως.
να σας πω ένα περιστατικό που έτυχε να το γνωρίσω από άνθρωπο που το άκουσε, όχι εγώ ίδιος, αλλά το άκουσε αυτός που μου το διηγήθηκε. Όταν ετέθη τότε το θέμα των εκτότων ιεραρχών των ιερονυμικών, είχε μπει και θέμα Σεβαστιανού, γιατί ενοχλούσε με τα κηρύγματά του και τις φωνές του το, ακριβώς και το, εκεί το σύστημα Χόντζα. Και πήγαν και είπαν στο Σεραφείμ, μήπως να τον βάλουμε και αυτόν μέσα να τελειώνουμε, για να τον αποκεφαλίσουν και αυτόν, να στους 12 να είναι ο 13ος. Και λέει ο Σεραφείμ, εγώ δεν ματώνω τα χέρια μου με το αίμα ενός Αγίου. Αυτός είναι Άγιος, ρε. Είναι Άγιος. Το είπε ο Σεραφείμ. Και να προσθέσω εγώ, για να κλείσουμε τον Σεβαστιανό και να πάμε στον Ίνι Ιεράρχη, όταν αρρώστησε και τον πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, ήμουνα εκεί τότε, όχι στο νοσοκομείο, ήμουν στα Γιάννενα. Μου εδιηγεί το γιατρός, ο ογκολόγος, ο οποίος ήταν εκεί όταν πήγε να αλλάξει, να βγάλει το αντερί που λέμε, το ισόρασο, και να ξαπλώσει. Μου το έλεγε γιατρός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Ούτε θρησκεύεται, ούτε κτλ. Αλλά μου λέει, συγκλονίστηκα. Λέω, γιατί? Και ο οποίος μάλιστα πέθανε προχθές. Είναι ο αείμνηστος, ναι, Ακριτίδης. Πέθανε προσφάτως. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Λοιπόν, μου είχε πει λοιπόν τότε, συγκλονίστηκα. Καμία σχέση με την Εκκλησία. Του λέω, γιατί? Μου λέει, το μπαντελόνι του από κάτω ήταν μπαλωμένο. Ήταν μπαλωμένο, ήταν τριμμένο και μπαλωμένο. Αυτός ήταν ο Σεβαστιανός, αγαπητέ Σωτήρη. Και τις φανέλες που φορούσε, μπαλωμένες ήτανε. Τα χρήματά του όλα στους φτωχούς. Αυτός ήταν λοιπόν ο Σεβαστιανός. Η αγιότητα προσωποποιημένη. Τώρα, όσον αφορά τις αγιοκατατάξεις, είναι μια μεγάλη ιστορία που πραγματικά έχεις δίκιο. Και δεν μπορεί καταρχήν να ανακηρύσει το Άγιο σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν περάσαν 15-20 χρόνια από το θάνατό του, έτσι, και με τέτοιες τοπικές διαδικασίες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Πάμε στο διάδοχό του. Εξελέγει ο Ανδρέας. Το δεξί του χέρι, έτσι, πράγματι, ο Μητροπολίτης Ανδρέας. Σήμερα είναι και αυτός, πάει Άγιε Σίως το 82ο έτος. Τι θα έλεγες, τι ακούς για αυτόν, τι βλέπεις εκεί? Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι όταν ξεκίνησε η συνοδική περίοδος, εξέφρασε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Μακαριότατο, την επιδημία του να παραιτηθεί. Και από Αρχιεπίσκοπος ή από Μητροπολίτης? Από Μητροπολίτης και συνοδικός, όλο μαζί το σύστημα. Mm-hmm. Και ο Αρχιεπίσκοπος του είπε, μείνε ακόμα, κάνε τη θητεία σου και θα τα πούμε πρώτο δώσ' όταν τελειώσουμε τον Αύγουστο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όριμος να αφήσει τη θέση του και να αναλάβει κάποιος νεότερος, ο οποίος θα έχει και αυτός έτσι μια πνευματικότητα ανάλογη αυτής που χρειάζεται η ευαίσθητη εθνικά περιοχή της Μητροπόλεως Δρινουπόλεως Πογωνιανής και Κονίτσης, γιατί είναι μια ευαίσθητη και ιστορική Μητρόπολη η οποία κάποτε διαδραμάτιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιεραρχία του θρόνου της Κωνσταντινούπολεως. Ο Ανδρέας είναι ήσυχος άνθρωπος, δεν έβλαψε κανέναν, έκανε όποια έκανε, αλλά αυτή τη στιγμή και αυτός επηρεάζεται από λάθος ανθρώπους. Δυστυχώς έχει αφήσει τον ήρεμο και πράο χαρακτήρα του να τον διακινούν και να τον υποκινούν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον του και τους οποίους εμπιστεύεται. Υπήρξε και αυτός για μια περίοδο θύμα, σε εισαγωγικά θύμα, ή αν θέλετε, δεν ξέρω, επηρεάστηκε από κάποιους του περιβάλλοντος του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Κληρικούς, λαϊκούς. Κληρικούς και λαϊκούς. Ένα θέμα εκεί με έναν κληρικό αξιολογότατο. Έτσι, ακούστηκαν διάφορα. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτός ένα ηθικό στοιχείο. Έτσι, είναι ηθικός άνθρωπος, πνευματικός. Και μόνο ο λόγος του, όταν θέλει να παρέμβει σε εθνικά θέματα, ο λόγος του είναι αφυπνιστικός και θυμίζει σε ορισμένες στιγμές το έτσι τον Σεβαστιανό, τουλάχιστον στον ήχο του, αλλά όχι στον παλμό του. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ανδρέας βρίσκεται πλέον στα λίστια της αρχιερατικής του διακονίας και πρέπει να τον βλέπουμε με σεβασμό μέχρι που θα αποφασίσει ο ίδιος ή ο Κύριος να τερματίσει την αρχιεροσύνη. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η Μητρόπολη είναι ολιγάριθμη. Το ποίμνιό της δεν υπερβαίνει τους 5-6.000 κατοίκους. Στοχή Μητρόπολη. Μόνο η Κόνιτσα είναι ότι είναι. Τα υπόλοιπα όλα είναι έρημα χωριά. Δηλαδή μια Μητρόπολη με 5.600 κατοίκους. Και το ζήτημα εδώ οτίθεται, γιατί δεν γίνεται μια αναδιάταξη? Για παράδειγμα, η Μητρόπολη Ιωαννίνων, η οποία είναι τόσο μεγάλη, να πάρει ένα κομμάτι της, η Μητρόπολη Δρινουπόλεως, για να αποκτήσει και μια υπόσταση. Και ο Μητροπολίτης φτάνει να έχει και, αν θέλετε, και πεδίο να ασκήσει σημαντική, να κάνει κτλ.
Ήταν ένα από τα σχέδια αυτά του Χριστοδούλου αυτό που λέτε και θα το έθετε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι είναι και οι δύο Μητροπόλεις στον νέο χώρο, να γινόταν αυτός ο καταμερισμός ένας καποδίστριας της Εκκλησίας, όπως τον ονόμαζε ο Χριστόδουλος, αλλά δυστυχώς πρόλαβε ο Κύριος και δεν έδωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Ανδρέας άγει το 82ο έτος ηλικίας του, ναι, και εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί, είπατε. Ναι, εξέφρασε. Τώρα κατά πόσον θα γίνει αυτό, μάλιστα, είναι ο Μητροπολίτης πρώην Ζακύνθου νυν Δωδώνης Χρυσόστομος, επίσης σε ηλικία 70 ετών παραιτήθηκε. Ναι. Ο Μητροπολίτης πρώην Αιγυαλίας Αμβρόσιος, τον οποίο μπορεί να καταλογίσει όσο θέλει, αλλά αυτή η παραίτηση προσωπικά εμένα, δεν ξέρω, τον εξηλαίωσε αν θέλετε απέναντί μου, γιατί έχω τις αισθάσεις μου για κάποιες συμπεριφορές αυτού του ανθρώπου. Είπε ότι θα παραιτηθώ και παραιτήθηκε στα 80, 81 πότε. 80 προς 81 ήταν. Τελείωνε λοιπόν το 80 και πήγαινε στο 81. Παραιτήθηκε. Ο Μητροπολίτης Άρτης, 70 ετών, υγιέστατος, φαλερότατος θα έλεγα εγώ, παραιτήθηκε. Ερώτηση. Όριο ηλικίας ιεραρχών επιβάλλεται, ναι ή όχι? Και αν ναι, γιατί ο Χριστόδωρος ο Μακαριστός, του οποίου υπήρξες δεξιός βραχίωνας, δεν το έκανε? Ο Χριστόδουλος το είχε στα υπόψη και θα το έκανε και αυτό, και μάλιστα ήταν το 2008 το έτος το οποίο θα ζητούσε αναδιάρθρωση του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος και παράλληλα θα θεσπιζόταν το όριο ηλικίας. Βρισκόταν λοιπόν σε μία διαβούλευση το ολοθέμα μεταξύ των νεωτέρων, των μεσαίων και των γυραιών αρχιερέων, ώστε να μπει το 78ο ή το 80ο. Η πλειοψηφία ήθελε το 80ο, όσο περισσότερα χρόνια. Η μειοψηφία ήθελε το 78ο. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν. Και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε συνεντεύξεις του τελευταία δύο φορές, είπε ότι ίσως κάποτε, και μάλιστα σύντομα κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το θέσουμε και να βάλουμε όριο ηλικίας. Και αυτός πάλι είπε το 78ο ή το 80ο. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα η οποία θα μας οδηγήσει σε λίγα χρόνια, αν όχι στον επόμενο χρόνο, στο μεθεπόμενο, να τεθεί όριο ηλικίας για να τελειώσουμε με αυτό το, θα έλεγα, την κοροϊδία που υπάρχει σε επίπεδο ιεραρχών ανήμπορων και υπέργυρων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει τις Μητροπόλεις τους να τις δικούν ανταυτού οι βραχίονες, δεξιοί και αριστεροί, συγγενείς, ξένοι, κληρικοί, δεν ξέρω τι είναι, και να δημιουργούν τεράστιο ηθικό πρόβλημα και παράλληλα και κανονικότητας πρόβλημα και οικονομικό πρόβλημα στην πορεία των Μητροπόλεων. Είναι νομίζω εκ των όνου κάνευ αυτό. Κλείνω με τη Μητροπόλη της Ηπείρου. Άφησα τελευταία την Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γερομερίου και Πάργης, επίσης ιστορική Μητρόπολη, την οποία διαπημένει Θεόφιλος, και το εννοώ, για 44, πάει στα 45 χρόνια, εξελέγει Μητροπολίτης, όχι τι λέω, 46. 47 χρόνια ακριβώς. Το 74 εξελέγει. 74 έχουμε 21, 47 χρόνια ακριβώς. 47 χρόνια. Είναι ο μακροβιότερος Μητροπολίτης της Μητρόπολης αυτής. Επειδή έχω γράψει και ένα σχετικό βιβλίο με όλους τους Μητροπολίτες της Μητροπόλεως, αλλά και όλους όσους διατέλεσαν εδώ, πολιτικοί, βουλευτές, δήμαρχοι, όλα αυτό αυτά. Θα, πολύ ωραίο, θα ήθελα να το έχω αυτό. Θα το στείλω. Με χαρά. Είναι ο μακροβιότερος Μητροπολίτης. Ήρθε εδώ σε ηλικία 43 ετών. Και σήμερα διανύει, άγει το 90ο έτος της ηλικίας του. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα ζητήματα της Μητροπόλεως Παραμυθίας με πολύ σεβασμό και διακριτικότητα απέναντι στον Μητροπολίτη, τον οποίο όταν ήρθε εδώ ήμουν μαθητής του τότε εξατάξιου γυμνασίου, στην τελευταία τάξη, ετελείωνα το γυμνάσιο, και ήμουνα από τους πρώτους που συνδέθηκα μαζί του πνευματικά και διατήρησα αυτή τη σχέση μέχρι τα τελευταία χρόνια, όταν πλέον δεν μπορούσε να με δεχτεί και να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε για λόγους ευνόητους, και σταματάω εδώ. Ερωτώ τον κύριο Τζούμα, τον αναλυτή των εξαστικών πραγμάτων, γιατί η κρίση δικιά μου
έχει διατυπωθεί κατά επανάληψη και μέσω της εφημερίδας και μάλιστα ένα δημοσίευμά μου το έχετε αναδημοσιεύσει και στον Εξάψαλμο σχετικό. Βεβαίως, εδώ το έχω. Για την ιστορία. Για την ιστορία. Λοιπόν, είναι τις 26 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ερωτώ τον κύριο Τζούμα. Τι γίνεται στη Μητρόπολη Παραμυθίας? Γνωρίζετε κάτι περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι γηγενείς? Κοιτάξτε, οφείλω να ομολογήσω ότι με έχει απασχολήσει η Μητρόπολη συγκεκριμένη. Τον πατέρα Τίτο τον γνωρίζω και εγώ από πολλά χρόνια. Και όταν μετά, ας πούμε, έγινε Μητροπολίτης κυρίως, γιατί είχα συχνή επαφή με την Εκκλησία και όταν ήταν συνοδικός. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος και βλέπετε τώρα το μοιραίο της υποθέσεις που μας κάνει να τον κουβεντιάζουμε 47 ολόκληρα χρόνια σε μια επαρχία ακριτική, με τεράστια θέματα εθνικά και με τεράστια προβλήματα οικονομικά. Και τι έκανε, αγαπητέ μου? Μία πέτρα δεν έχει βάλει, δεν έχει αφήσει πίσω του. Γιατί αυτός ήταν ο χαρακτήρας του. Ήταν ένας άνθρωπος των λίγων πραγμάτων. Δεν ήταν ιδιαίτερα μαχητικός. Δεν είχε μέσα στο DNA του, έλεγε ο γέροντάς του, κοντά στον οποίο υπηρετούσε ο Κεφαλινίας Προκόπιος. Δεν το είχε βρει στο DNA του αυτός να γίνει δεσπότης. Και τότε τον επιστράτευσαν και τον έκαναν, γιατί δεν έβρισκαν ποιο να βάλουν στην παραμυθιά. Ήταν μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής. Με δανική μήτρα έγινε. Με δανική μήτρα, όλα δανεικά ήταν. Ο σάκος, λέει, του Προκοπίου του ερχόταν σαν να ήταν μάξι. Και πήγαν και του βρήκαν έναν άλλον. Αγαπητέ Σωτήρη, οφείλω να πω ότι τα χρόνια που έχει εδώ δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Ηθικό στοιχείο. Ηθικό στοιχείο. Πνευματικό άνθρωπο. Πνευματικό, ασκητικό. Ασκητικό των ολίγων λόγων. Λιτός, και βεβαίως και των ολίγων έργων. Λιτός στη ζωή του και στη διατροφή του και στα πάντα. Έτσι. Λιτός, πολύ λιτός. Λιτός και δεν έκανε τίποτα το, δεν το, έχει προκαλέσει το προκλητικό. Δεν αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τον πρόλαβαν τα χρόνια του και δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από την συγκεκριμένη, θα έλεγα, θα την ονομάσω με αυτόν τον άκοψον τρόπο, δαμόκλειο σπάθη των ανθρώπων που τον περιβάλλουν και τον περιφρουρούν. Ο Μητροπολίτης αυτός θα έπρεπε να είχε καλύτερα γεράματα. Το γεγονός ότι είναι εν ενεργεία Μητροπολίτης και τον βάζουν να κάνει χειροτονίες που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται. Γιατί δεν μας βάζουν με ήχο τη φωνή του την ώρα που κάνει χειροτονία? Γιατί βγάζουν μόνο φωτογραφίες την ώρα που χωροστατεί ή βρίσκεται σε ιεροπραξίες? Μα δεν μπορεί να τα πει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί εννοείς να τα πει. Εννοείς τις ευχές που διαβάζονται κατά την ώρα της χειροτονίας? Βεβαίως, άλλοι τις διαβάζουν. Δεν μπορεί να τα πει. Αυτό είναι αντικανονικό, είναι άκυρη χειροτονία. Μα εγώ τα έχω γράψει αυτά. Τα έχω γράψει. Ακούγεται ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνεις τι είναι, να που μου στείλανε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να έχει αυτήν την υστεροφημία μετά από τόσα χρόνια. Θα έπρεπε να τον περιβάλλει με αγάπη όποιος διαδοχός του, η Εκκλησία να τον αντιμετωπίσει όπως του αξίζει, να τιμηθεί όπως του αξίζει και να έχει τη θαλπορή ενός γέροντος αρχιερέως, όπως θα έπρεπε να είναι. Και μήπως όχι αυτή έχει τη στιγμή να άγεται και να φέρεται και να θησαυρίζουν άλλοι δίπλα του. Δηλαδή? Αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ευθύνη των όσων γίνονται. Μέσα στην ιεραρχία τον ρώτησαν για μία αποστολή εγγράφου που έστειλε όταν ήταν συνοδικός και διαμαρτύρεται προς τον Αρχιεπίσκοπο και του έλεγε: «Εγώ δεν σας έστειλα τίποτα. Δεν σας έστειλα τίποτα». Δεν ήξερε ούτε καν το έγγραφο που είχε στείλει στη Σύνοδο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να διοικήσει Μητρόπολη, να έχει την ευθύνη των ιερέων του? Ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί πέρα μονές οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν στον αυτόματο. Υπάρχουν ναοί που κανείς δεν δίνει λογαριασμό πουθενά. Είναι μία Μητρόπολη κυριολεκτικά στον αυτόματο. Και αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτω από την πραγματική θαλπορή της Εκκλησίας στην οποία ανήκει, είναι περιφρουρούμενος. Γιατί μπορείτε να τον δείτε? Κανείς δεν μπορεί να τον δει. Πήγε εκεί φίλος μου καθηγητής πανεπιστημίου και ζήτησε να τον δει και του λένε: «Δεν μπορείτε να τον δείτε τον Μητροπολίτη, τον έχουν κάπου κλείσει». Αυτά είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Πού ζούμε? Να ρωτήσω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι ο Μητροπολίτης Τίτος, ο δικός μας Μητροπολίτης, έχει αυτή τη στιγμή την πνευματική έτσι ενάργεια να πάρει αποφάσεις ή... Όχι. Μα αυτό λέγω τόση ώρα. Δεν μπορεί. Και ξέρετε, μισό λεπτό, και στη σύνοδο που ήταν... Μισό λεπτό,
για να είμαστε μισό λεπτό, να είμαστε αντικειμενικοί. Υπάρχουν μεγαλύτεροι από αυτό στην ηλικία. Για παράδειγμα, ο Καριστίας. Μα αυτό είναι μια χαρά, ο άνθρωπος λειτουργεί. Μισό λεπτό, κάθε μέρα, είναι, μιλάει. Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Ναι, αλλά σας λέγω, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Ο Μυθύμνης είναι μεγαλύτερος. Και, όμως και ο Μυθύμνης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και του Μυθύμνης όλη τη δουλειά του την κάνει ο Λαρίσης, ο Ιερώνυμος. Ναι, αλλά ο Καριστίας, για παράδειγμα, λειτουργεί κηρύττει. Άλλο Καριστίας. Ακούστε, γι' αυτό και διαχωρίζω εγώ τους Μητροπολίτες και λέγω άλλον υπέργυρος και άλλον αυτός ο οποίος δεν μπορεί, αδύναμος, ανήμπορος, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Δηλαδή, ο Άγιος Καριστίας είναι υπέργυρος, αλλά δεν είναι ανήμπορος, αφού μπορεί και γυρίζει. Ο Τίτος είναι και υπέργυρος, αλλά δεν έχει και σώας αυτή τη στιγμή 100% αυτό που λέτε, την ενάργεια και την αντίληψη για να μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα στη Μητροπολή του. Θα μπορούσε να σας αντιτείνει κάποιος από το περιβάλλον του κληρικός, οποιοδήποτε άλλος. Τι λέτε, κύριε? Ο Μητροπολίτης μας λειτουργεί κανονικά. Τελεί χειροτονίες. Τώρα το τι λες εσύ, θα σου πούνε για αυτές τα λοιπά. Αυτά είναι δικά σου. Τελεί χειροτονίες, λειτουργεί κανονικά, χωροστατεί. Λοιπόν, ποιος θα αποφανθεί για το αν έχει την ικανότητα της κρίσης, της βούλησης, των ελεύθερων επιλογών? Ποιος θα αποφασίσει γι' αυτό? Κοιτάξτε, ο Τζούμας? Ποιος είσαι εσύ, ή ο Μάστορας? Εμείς είμαστε απλά δημοσιογραφικά, σχολιάζουμε και κρίνουμε διότι έχουμε το δικαίωμα. Βεβαίως. Ποιος θα το αποφασίσει να φύγει από τη θέση του, ναι. Η Εκκλησία το έχει προβλέψει με το καταστατικό χάρτη. Εκεί θέλω να και πάω. Υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί και να τον γιατί έχει. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η επιτροπή μέχρι σήμερα? Γιατί ενώ ο Ιερώνυμος το είχε αποφασίσει, κάποιοι τον έπεισαν να το ξεαποφασίσει. Πώς τον έπεισαν, αγαπητέ Σωτήρη, διότι εδώ αυτό, είναι υπάρχει... αυτό είναι το ζητούμενο. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα πελώριο. Γιατί? Για παράδειγμα, θυμάμαι άλλες περιπτώσεις αρχιερέων, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Φωκίδος, ο πρώην, που ήταν υπηρώτης, ναι, από εδώ πέρα. Βέβαια. Πήγε επιτροπή και απεφάνθη ότι δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα. Ναι. Ο Καρπενησίου, ο πρώην, πήγε επιτροπή και απεφάνθη μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο Θεσσαλιώτιδος ο Κύριλλος, το ίδιο. Ο Κύριλλος, λοιπόν, που ήταν και πολύ νεότερος, έτσι. Βέβαια. Εδώ μιλάμε για 90-91 τώρα. Γιατί λοιπόν εδώ, για τη Μητρόπολη μας εδώ, γιατί δεν ενεργοποιείται αυτή η επιτροπή? Εδώ γίνονται διάφορα ερωτήματα και αφέλεις και υποθέσεις μπορεί να κάνει οπωσδήποτε. Τι θα έλεγες αυτό εσύ? Εγώ λέγω ότι ενώ ήταν έτοιμος ο Αρχιεπίσκοπος στην σύνοδο του 2016 να θέσει το θέμα των επιτροπών, τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην θέσει σε εφαρμογή αυτόν τη συγκεκριμένη διάταξη του καταστατικού και να μην σταλεί η επιτροπή. Θα εστέλλονται επιτροπές σε δύο αρχιερείς. Λοιπόν, τελευταία στιγμή άλλαξε αυτό. Μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Ο ένας ήταν ο Παραμυθίας, ναι. Μάλιστα. Γιατί άλλαξε, επιμένω εγώ? Εγώ θεωρώ ότι υπήρξαν παρεμβάσεις. Δύο τινά είναι οι παρεμβάσεις. Τι παρεμβάσεις? Πολιτικές αποκλείεται, διότι ο Τίτος δεν είχε ούτε, δεν είχε ιδιαίτερες, έτσι, αν θέλεις, στο επικοινωνιακό με τους πολιτικούς, δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες αυτές προσβάσεις και διασυνδέσεις. Κοιτάξτε, ο ίδιος μπορεί να μην είχε, αλλά εκεί πέρα οι Ηρακλείς του θρόνου του έχουν κάθε μέρα επαφές με πολύ κόσμο και θεωρώ ότι μπορεί να έπεισαν κάποιους. Ήδη αυτή τη στιγμή και ο νυν βουλευτής που έχετε, ξέρω ότι βρίσκεται στο πλευρό του. Είναι δηλαδή κοντά στο πλευρό τίνος. Του και του περιβάλλοντός του. Είναι κοντά του. Ο νυν βουλευτής, συνδευσιαζόμενος μαζί μου πριν από ένα περίπου μήνα, ερωτώμενος σχετικά για το θέμα αυτό, είπε ότι στη Μητρόπολη πρέπει να έρθει νέος αρχιερέας και ο Μητροπολίτης θα παραιτηθεί. Το δήλωσε ξεκάθαρα. Τότε άλλαξε λοιπόν. Εγώ, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός και να το προστατεύω. Εγώ προέτους περίπου που είχα συνομιλήσει μαζί του, μου λέει αφού ακόμα άνθρωπος μπορεί να τον αφήσουμε. Έτσι μου είχε πει. Τώρα άλλαξε λοιπόν. Το θέμα μου εμένα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι ανεξαρτήτως του τι θα αποφανθεί η Εκκλησία, διότι πάνω από εμάς, πάνω από τον καταστατικό χάρτη, πάνω από την επιτροπή η οποία ενδεχομένως θα ερχόταν να δουν το καλό σέχιν, το κακό σέχιν του Μητροπολίτου Τίτου, πάνω από αυτά υπάρχει Θεός. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τα νήματα, μας ανέχεται αυτή τη στιγμή, ανέχεται και την κατάσταση αυτή και είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε αυτή τη λύση, η οποία έρχεται και η οποία θα δοθεί
με τον τρόπο που πρέπει. Αλλά να ξέρετε ότι η επόμενη μέρα συγκεκριμένους ανθρώπους θα τους βρει ενόχους ενώπιον συγκεκριμένων οργάνων και της Εκκλησίας και του νόμου. Σας λοιπόν, το λέγω και το καταθέτω. Εγώ δεν θα μείνω έτσι και μετά την επιλογή του διαδόχου του Τίτο, όποιος και αν είναι αυτός. Θα δείτε τι θα συμβεί μετά. Αν έχουμε βέβαια υγεία, γιατί μπορεί ο κύριος κάποια στιγμή να μας καλέσει και εμάς. Λοιπόν, στο δημοσίευμα της εφημερίδας μου που δημοσίευσατε, που ανεδημοσίευσε μάλλον και στον Εξάψαλμο. Μάλιστα. Θέτω ως ερώτημα, αν είναι δυνατόν να υπάρχει μονή, να χαρακτηρίζεται κάποια ως μονή, εγγύς της πόλης της Οικουμενίτσας, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως μετόχιο άλλης πραγματικά εφιστάμενης νομίμως μονής, της Ιεράς Μονής Γυρομερίου, που έχει Ηγουμενο Συμβούλιο, έχει τρεις μοναχούς εγγεγραμμένους στο μοναχολόγιο, έχει ηγούμενο εκλεγμένο κτλ. Και διορισμένο, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποδίδει, κάνει ισολογισμούς, απολογισμούς, τα πάντα. Υπάρχει λοιπόν η χαρακτηριζόμενη ως Ιερά Μονή Ραγίου, 10 λεπτά από την Οικουμενίτσα, που έχει έναν ηγούμενο και αυτός τώρα είναι κλινήρης, καθυλωμένος από προβλήματα υγείας στο κρεβάτι, ηγούμενο σε εισαγωγικά, διότι ούτε ηγούμενο συμβούλιο έχει, ούτε υπάρχει κανένα ΦΕΚ και προκάλεσα τους, πώς τους είπες εσύ, τους Ηρακλειδείς του θρόνου να προσκομίσουν, αλλά τηρούν σιγή νυχθείως. Δεν υπάρχει κανένα ΦΕΚ που να αναγνωρίζει την ελόγω μονή ως μονή και μάλιστα το ημερολόγιο της Μητροπόλεως, εδώ το έχω, την αναφέρει ως μετόχιο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές που γίνονται εκεί πέρα είναι παράνομες, ναι ή όχι? 100%. Δεν υφίσταται μονή. Είναι μετόχιο. Κανονικά πρέπει να έρθει στα κανονικά του όρια και να θεωρηθεί μετόχιο. Δεν έχει Ηγουμενο Συμβούλιο. Ναι, πρέπει το Ηγουμενο Συμβούλιο είναι της μονής της κανονικής. Δεν έχει καμία δουλειά το καινούργιο. Η κανονική μονή έχει κάνει έγγραφο προς τη Μητρόπολη, μου είχε πει ο Ηγούμενος. Οπότε, εφόσον η Μητρόπολη μου είπε ότι εσύ μη ασχολείσαι, τι να κάνει αυτός? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μπορεί να το κάνει και προς την Ιερά Σύνοδο και να πει ότι μετά από παρέμβασή μας προς τη Μητρόπολη και μη λαμβάνοντας την απάντηση που περιμέναμε και που, ας το πούμε, έπρεπε να πάρουμε, θέλουμε να κάνετε την παρέμβασή σας. Και θα παρέμβει η Σύνοδος και θα δώσει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να αποφασίσει. Εδώ ξέρετε, εγώ μαθαίνω για αλλαγές ιερέων που γίνονται σκοπίμως εκεί και μάλιστα κατά τρόπο εκβιαστικό για να βάζουν άλλους ημέτερους σε ενορίες οι οποίες αποτελούν χρυσοργία. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που δεν ενοχλείται κανείς με αυτά που γίνονται. Αυτά είναι πτέσματα σε σχέση με άλλα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να πω και πολλά, διότι έχω κολλείομαι, όχι γιατί φοβάμαι, πρέπει να έχω και κάποια στοιχεία. Ας πούμε, αυτό για τη μονή που το λέω τώρα, έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να πω το τι γνωρίζω. Εάν τα μισά από αυτά είναι πραγματικότητα, όπως είπατε, η επόμενη μέρα, εδώ θα έρθει το τσουνάμι. Εγώ σας είπα, μετά την νέα κατάσταση πραγμάτων, διότι θα γίνει κάποια στιγμή, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, μπορεί και σε λίγους μήνες, θα δείτε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις που θα βρεθούν άνθρωποι ένοχοι ενώπιον δικαστηρίων και εκκλησιαστικών και πολιτικών. Και ποινικών. Ποινικών πολιτικών, ακριβώς. Να θέσω άλλα δύο θέματα τα οποία τα θέτω υπομορφή ερωτήματος. Προς εσένα που τα γνωρίζεις και προφανώς και προς αυτούς που μας ακούνε. Τα είχα γράψει και στην εφημερίδα. Οι Μητροπόλεις αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου? Βεβαίως. Διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα? Βέβαια. Το κεράκι των πιστών δημόσιο χρήμα είναι. Οφείλουν όλες οι οικονομικές συναλλαγές τους να τις αναρτούν στη διάβγεια, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, οφείλουν να αναρτούν στη διάβγεια συναλλαγές που γίνονται ή αν θέλετε έσοδα που προέρχονται από ακίνητα, έσοδα δηλαδή από ενίκεια, από αγοροπολουσίες και τέτοια. Αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν στη διάβγεια. Αλλά το κεράκι των πιστών όχι. Αυτά που λέτε. Για μπείτε στη Μητρόπολη Παραμυθίας να δείτε, γιατί ας πούμε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων βλέπω στη διάβγεια, αναρτώνται όλα αυτά. Μπείτε στη Μητρόπολη Παραμυθίας να δείτε. Μα δεν λειτουργεί.
Ξέρετε ότι δεν απαντάει σε κανένα έγγραφο της Συνόδου από αυτά που τους στέλνονται, γιατί κανείς δεν νιώθει την δυνατότητα να καθίσει και να απαντήσει σε αυτά τα έγγραφα. Δεν έχει την επάρκεια, τη γνώση να απαντήσει. Και μου λέει ο αρχιγραμματεύς, έχουμε να πάρουμε απάντηση σε έγγραφα της Μητροπόλεως εδώ και μία πενταετία. Αυτό τι σας λέει, ότι η Μητρόπολη δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Είχα θέσει επίσης και ένα άλλο ερώτημα, υπό μορφή ερωτήματος. Και απάντηση δεν έχω λάβει, θα το πω και τώρα δημόσια, μια και θα το συζητάμε. Στο παρελθόν, με κυβέρνηση, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση Σαμαρά. Μάλιστα. Είχε προκληθεί θόρυβος εδώ, ότι εντοπίστηκε σε λογαριασμό κληρικού της Μητροπόλεως Παραμυθίας ποσό υπέρογκο, κάποιοι κάναν λόγο για 1 εκατομμύριο, άλλοι μιλάγαν για 2-2,5 εκατομμύρια, μη δικαιολογούμενο εν τέφερη περιπτώσει από τις αποδοχές του. Αυτό εφημολογείται. Και ότι το τότε ΣΔΟΕ είχε πήρε εντολή να διενεργήσει έλεγχο. Και ενώ ήταν έτοιμο, από ό,τι με είχε διαβεβαιώσει, αλλά δεν μπορώ να πω το όνομά του, γιατί μου το είπε off the record και οφείλουμε να το σεβόμαστε έτσι για να τηρούμε την διοντολογία, προϊστάμενος τώρα του ΣΔΟΕ, ενώ ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον έλεγχο, ήρθε εντολή άνωθεν, δεν μου είπε από ποιού άνωθεν, και είπε stop ο έλεγχος. Απλά το καταθέτω. Δεν λέω εγώ ότι ισχύει, λέω ότι ο έλεγχος έγινε. Και αν δεν έγινε, γιατί δεν έγινε. Και αυτά τα οποία εφημολογούνται, πού στηρίζονται. Είναι φήμες, είναι παραφιλολογία. Δεν όφυλαν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται ως εμπλεκόμενοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να πούνε ότι ελάτε, όλα ανοιχτά, απόλυτη διαφάνεια, κάντε τα φίλο και φτερό. Ερωτώ. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε για το ποσό αυτό, και επειδή λέτε ότι διαβάζετε κείμενά μου, το έχω θέσει και εγώ 2 φορές, ότι σε συγκεκριμένο λογαριασμό συγκεκριμένου ιερωμένου υπάρχει ποσό το οποίο υπερβαίνει το 1.700.000. Και εγώ μετά από έρευνα που έκανα έμαθα ότι ενώ ήταν έτοιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου να ελέγξει αυτό το ποσό και το καλός έγινε το κακός έγινε, με εντολή άνωθεν σταμάτησε αυτός ο έλεγχος και το θέμα παραμένει παγωμένο. Κάποια στιγμή όμως θα δείτε ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν όντως έχουν έτσι τα πράγματα, θα χρειαστεί να απαντήσει για αυτό το συγκεκριμένο ποσό που έχει στο λογαριασμό του και τι ακριβώς είναι και από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι τίποτα δεν μένει τίποτα χωρίς να διελευκάνεται στο τέλος. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Ουδέν κρυπτών. Και πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και επαναλαμβάνω είναι δημόσιον χρήμα. Αν ό,τι προέρχεται από το παγκάρι της Εκκλησιάς είναι κεράκι των πιστών. Είναι ιεροσιλία, έλεγε ο Χριστόδουλος, να βάζει ο πιστός στο κεράκι του 1 ευρώ και εμείς να το σπαταλάμε σε ανόητα πράγματα. Σε ανόητα είναι το λιγότερο. Αλλιώς το έλεγε, αλλά αφήστε καλύτερα να μην το πω έτσι. Και ως γνωστόν, έστι δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρά. Εκ της εμπειρίας μου τίποτα δεν μένει ατιμόρυτο και πολύ περισσότερο το άδικο νου και ευλογείται. Πάντως οι πηγές μας είναι, φαίνεται ότι είναι κοινές, αφόσον έχεις και εσύ αυτές τις πληροφορίες για το... Εγώ το έβαλα με ερωτηματικό. Ο έλεγχος πάντως δεν έγινε. Δεν έγινε, όχι. Μπορεί ενδεχομένως να διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Αλλά όχι, εγώ θεωρώ ότι έγινε παρέμβαση. Κάποια παρέμβαση έγινε. Ας βγει το ΣΔΟΕ και να πει ότι έγινε κατά την αυτό. Θεωρήσαμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι να διενεργηθεί κανένα έτοιμο. Και όλα καλά. Δεν απάντησε το ΣΔΟΕ. Εδήμονα συγγύν. Ή τη Μητροπόλεως. Εδήμονα συγγύν. Τι γίνεται. Δυστυχώς. Υπάρχει σοβαρό θέμα και εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο η Μητρόπολη Παραμυθίας που έχει τέτοια θέματα εκ των Μητροπόλεων που έχουν γέροντες αρχιερείς. Έχουμε και αλλού. Μάλιστα. Παρόμοια φαινόμενα και θα δείτε ότι θα σκάσουν ένα-ένα σιγά-σιγά. Εσείς για τη Μητρόπολη. Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να θέσω δύο θέματα ακόμα, τα ξέχασα. Ναι. Μπορεί κάποιος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και από τη Μητρόπολη, από εκεί το ιερατείο, μπορεί να πει ότι ο Τζούμας τα λέει αυτά. Γιατί στο παρελθόν είχατε πάρει θέση δημόσια για την προώθηση ως επόμενο Μητροπολίτη Παραμυθίας και καλά κάνατε, γιατί ήταν πνευματικό παιδί του
πνευματικού σας πατέρα, άρα είστε πνευματικά αδέρφια, το πω έτσι. Ναι. Του Θεόκλητου Κουμαριανού. Ακούστε. Είχατε πάρει θέση. Εγώ, επειδή μου αρέσει να κυριολεκτώ, αγαπητέ μου Βαγγέλη, μιλάμε υπέρ τον Νικό, έχω μάθει να κυριολεκτώ. Εγώ δεν πήρα θέση υπέρ της αποκαταστάσεως του Θεοκλήτου στην Μητρόπολη Παραμυθίας. Ναι. Αλλά πήρα θέση γύρω από τις φήμες που ακολούθησαν αυτήν την φημολογία ότι αν ο Θεόκλητος πάει τη Θεσπορτρία θα του βγάλουμε αυτά, και είπα ότι αυτά είναι άνανδρα πράγματα. Δεν μπορείτε να τα λέτε για έναν άνθρωπο ο οποίος πόνεσε, παρετήθηκε, βγήκε στην άκρη για να σώσει την Εκκλησία. Το ποιος θα πάει στη Θεσπορτρία δεν το ξέρει κανείς στη Μητρόπολη Παραμυθίας. Θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και θα δεις ότι ο Κύριος κατευθύνει τα βήματα και θα πάει συγκεκριμένος άνθρωπος. Άλλος μπορεί να δεν θα είναι σίγουρα κατά τη γνώμη μου ο Θεόκλητος αυτήν την εποχή που κουβεντιάζουμε. Δεν θα, δεν θα είναι ο Θεόκλητος, λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Αρχιεπίσκοπος. Αλλά επαναλαμβάνω, παρενέβη για να διασώσω και να διασφαλίσω ακόμα μια φορά έναν άνθρωπο ο οποίος χτυπήθηκε με άνανδρο τρόπο. Με άνανδρο τρόπο. Τα υπόλοιπα τα ξέρει η ιεραρχία. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Μητροπόλεις καινές. Είναι η Μητρόπολη Λαγκαδά και η Μητρόπολη Καστορίας. Μέχρι που να γίνει η ιεραρχία. Το λέμε σήμερα και το σημειώνετε. Πότε θα γίνει η ιεραρχία? Θα δείτε ότι δεν θα είναι μόνο δύο οι έδρες που θα εκλέξουν. Θα υπάρξουν τουλάχιστον 4-5. Να το θυμάστε αυτό που λέμε. Το Θεόκλητο το προορίζει ο Ιερώνυμος Γιακάπαλου, θα τον αποκαταστήσει? Κοιτάξτε, του έχει πει ότι σε έχω στο μυαλό μου. Αλλά ο Ιερώνυμος το λέει αυτό σε όλους. Εγώ θεωρώ ότι κάπου τον έχει στο μυαλό του, μπορεί να τον έχει, μπορεί και να μην τον έχει. Λοιπόν, το σωστό θα ήταν να είχε εκλεγεί πριν από 5 περίπου χρόνια, όταν εγώ του είχα πει ότι καταθέτω το μολύβι μου κάτω, αν τον εκλέξεις τότε Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Δεν το έκανε ο Ιερώνυμος, γιατί είχε δώσει το λόγο του τότε στον Εφραίμ να εκλέξει τον ίδιο Μητροπολίτη Ιουστίνο. Τελείωσε το θέμα. Εγώ μετά από αυτό δεν ξανακατεύθηκα. Βλέπετε, σας τα λέω όλα. Πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου σε μένα συνεντευξιαζόμενος ο πατήρ Σπυρίδων Κατραμάδος, ο οποίος είναι στο γραφείο του τουρισμού και περιηγήσεων, το γνωρίζεις προφανώς, έτσι. Έλα καλά, δεν είναι σοβαρή περίπτωση αυτός, άστα τώρα, αυτός είναι τώρα, άστα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μην με αναγκάζεις από πράγματα που δεν θέλω. Όχι, θα σε αναγκάσω, πώς δεν θα σε αναγκάσω. Άμα θα σε αναγκάσω θα πει ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Μα είναι σαν να λέμε τώρα και σε αυτόν ο ευεργετητής αχάριστος. Αυτός ο τύπος που ήρθε. Μα δεν άφησε να ολοκληρώσω να πει. Μα τα ξέρω, τα είχα γράψει και τον είχα κάνει. Δεν τα ξέρω ο κόσμος, να τα υπενθυμίσω. Ναι, beat παρά τον είχα κάνει. Ο μαζί μου εξέφρασε την επιθυμία. Είναι καταρχήν η πυρότηση, είναι από την Κόνιτσα. Αλλά αυτό πολύ καλά κάνει και τώρα. Εξέφρασε την επιθυμία να είναι υποψήφιος Μητροπολίτης για την Μητρόπολη Παραμυθίας, αλλά είπε για να τον προστατεύσω, για να είμαι έτσι κτλ. Να είμαι αντικειμενικός. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή αν έτσι κενωθεί η Μητρόπολη, δεν είπε ότι φύγει εγώ θα από τη ζωή, τώρα. Ναι, φύγει από τη ζωή, ναι. Λοιπόν, όχι, το είπε αυτό ο άνθρωπος, έτσι. Και αν η ιεραρχία με εκλέξει, θα ήθελα να υπηρετήσει η Μητρόπολη Παραμυθίας. Αυτό έχει δικαίωμα. Έχει γιατί δικαίωμα. Να μην το πει, γιατί δεν είναι θεμητή φιλοδοξία. Αυτό είμαι μαζί του αυτό. Σε αυτό είμαι μαζί του. Τα άλλα δεν είμαι που είπε. Γιατί δεν είναι σοβαρός άνθρωπος? Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος λέγει αυτό το πράγμα. Ως της επισκοπής ωραίγεται ωραίο έργο επιθυμεί. Από τη στιγμή λοιπόν που το κάνει αυτό που για μένα είναι εύλογο, καλά κάνει, είναι άγαμος κληρικός, ο ανώτατος βαθμός είναι η αρχιεροσύνη. Και έρχεται και λέγει, αφήνει μομφές για τη θέμενο θέμα, για συνυποψήφιό του και τα λοιπά, που μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ο Θεόκλητος επί των ημερών του Χριστοδούλου, αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, τον φέρανε από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι τον έφεραν αυτό το κληρικό που ήθελε να επαναπατριστεί στην πατρίδα. Ο Χριστόδουλος και ο Θεόκλητος. Και έρχεται και αφήνει αυτές τις μομφές εναντίον αυτού του ανθρώπου. Αυτό για μένα από τη φύση του δεν είναι ηθικό, αγαπητέ μου. Μάλιστα. Πάσχει. Λοιπόν, και να πούμε και μια αλήθεια, ο Θεόκλητος Κουμαριανός ουδέποτε δημοσίως είπε ότι εγώ θέλω να γίνω Μητροπολίτης Παραμυθίας. Ποτέ. Το είπε κάποιος μια φορά ότι μπορεί να σε κάνουμε εκεί, πόσα χρόνια θα περάσουν. Άλλο, ο ίδιος δημοσίως δεν το προωθήθηκε. Ποτέ δεν το είπε και είναι προς τιμήν του. Και ούτε πουθενά κάτι, πήγε. Για να ρωτήσω κάτι κλείνοντας, τα τελευταία λεπτά είμαστε τώρα. Αναρωτιέμαι και αναρωτιόνται και πολλοί κληρικοί και όσοι ασχολούνται με την Εκκλησία.
για να γίνει κάποιος Μητροπολίτης Επίσκοπος πρέπει να είναι στα γραφεία της Συνόδου και να κάνει υποκλήσεις και τεμενάδες και άνθρωποι με πνευματικό έργο στην επαρχία, αθόρυβο αλλά πολύ σημαντικό, να παραγωνίζονται και να ουδέποτε να αναδεικνύονται. Για παράδειγμα, εμείς εδώ έχουμε τον πατέρα Μεθόδιο, ο οποίος είναι ηγούμενος, Μεθόδιος Ντελής το επιθετό του, είναι ηγούμενος της Ιεράρχου της Γερομερίου. Έχει εδώ από 18 χρόνο παιδί και τώρα είναι 50, έχει εξυπηρώσει τα 50, με πολύ σημαντικό έργο, σημαντικότατο έργο, θα έλεγα ότι εξηλαιώνει τη Μητρόπολη για την ανυπαρξία πνευματικού έργου στην περιοχή. Και αυτός ο άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ακούστηκε μία-δύο φορές, αλλά μετά χάθηκε. Τι γίνεται, αυτός δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει, που γνωρίζει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία, γνωρίζει τον κλήρο της περιοχής εδώ πέρα, έχει 40 χρόνια, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τον αγαπάει ο κόσμος, είναι αποδεκτός. Για πες μου. Ακούστε, το είπαμε στην κουβέντα μας και πριν. Βλέπετε ότι οι αρχιερείς βγαίνουν δυστυχώς μέσα από την επώαση των γραφείων και των μηχανισμών της Συνόδου. Το είπαμε στην περίπτωση του Πρεβέζης, που είπαμε γιατί δεν βγήκε ο πατήρ Θεοδόσιος και βγήκε ο Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν λειτουργούν αυτά. Δεν σημαίνει ότι ο πατήρ Μεθόδιος δεν έχει πιθανότητες. Μπορεί να έχει πιθανότητες. Αλλά να σας πω εκ της εμπειρίας μου, δεν είναι καλό να βγαίνουν άνθρωποι μέσα από τις ίδιες τις περιοχές και να γίνονται Μητροπολίτες. Το ουδής προφήτης δεκτός εν τη πατρίδη το έλεγε ο Χριστόδουλος και το εννοούσε. Θεωρώ ότι όποιος είναι γηγενής δημιουργούνται τεράστια προβλήματα μετά εις βάρος του. Δηλαδή βλέπω στοιχείο. Ο Μάρκος δεν έχει πετύχει ως αρχιερεύς. Όλοι του βγάζουν ό,τι και αν έκανε σαν παιδάκι όταν ήταν μικρός. Που τα βγάζουν και τον άνθρωπο τον διασύρουν. Δεν είναι τόσο άχρηστος. Έχει πνευματικότητα. Έχει λόγο. Αλλά είναι λίγο γραφικός. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο πατήρ Μεθόδιος μπορεί να κάνει έργο. Θα ήταν ίσως σημαντικός να εκλεγόταν σε μια άλλη γειτονική Μητρόπολη της Ηπείρου. Αλλά εκεί μπορεί πάλι η Εκκλησία να τον έχει μες στο μυαλό της και να τον εκλέξει. Όμως όλα εξαρτώνται από τους μηχανισμούς της Συνόδου. Πώς ένας αρχιερεύς πηγαίνει στον αρχιεπίσκοπο και το λέγει, οι αρχιερείς, επειδή η ιεραρχία είναι μία κλειστή κάστα, 82 άτομα, θέλουν να εκλέγουν άτομα τα οποία είναι του ελέγχου τους, της απολύτου εμπιστοσύνης τους. Σπάνια τους ξεφεύγει και εκλέγεται κανείς ο οποίος δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους 81. Είναι αυτό προδιαγεγραμμένο, δυστυχώς. Μία πρόβλεψη από τον Σωτήρη Τζούμα που πιστεύω ότι οι προβλέψεις του εντάξει, έχουν το ειδικό βάρος που έχουν από έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τα εξαστικά, πιο καλύτερα δεν γίνεται. Θεωρεί ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, κάποια στιγμή θα έρθει όπως είπες και εσύ, και τενωθεί Μητρόπολη Παραμυθίας. Θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι, δηλαδή ο Θεόκλητος Κουμαριανός, ο πατέρας Σπυρίδων Καταραμάδος και ο πατέρας Μεθόδιος Ντελής, δεν θεωρεί ότι είναι πιθανή μια εκλογή αυτών των τριών. Από αυτούς τους τρεις που είπες, εξαιρώ τον Καταραμάδο. Αυτόν σίγουρα τον έχω εκτός. Οι άλλοι, τους άλλους δύο, δεν τους αποκλείω. Αν δεν έχει φύγει νωρίτερα ο Θεόκλητος κάπου αλλού ή ο πατήρ Μεθόδιος έρθει η σειρά του και βγει εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι και Μεθόδιος και Θεόκλητος μπορεί να παίζουν. Τον Καταραμάδος όχι. Το Σπυρίδο να τον βγάζω εκτός. Γιατί δεν είναι μέσα στη σκέψη και στην φιλοσοφία του αρχιεπισκόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι η εκτίμησή σου για την επόμενη, για το από αύριο, που παίζεται η εκπομπή, και για το άμεσο μέλλον, τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, μέρες, εβδομάδες, μήνες, δεν ξέρω με πόσο, για τη Μητρόπολη Παραμυθίας, τι θα γίνει, θα συνεχίσει αυτή η τακτική, δηλαδή να μην στέλνονται έγγραφα στην Σύνοδο, να διαμαρτύρεται ο γραμματέας, αλλά ο αρχιεπίσκοπος να μην ενεργοποιεί την επιτροπή, να παραμένουμε δηλαδή στο ίδιο status quo πραγμάτων. Θεωρώ ότι ο αρχιεπίσκοπος έχει πάρει τις αποφάσεις του και λέγω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές και μεγάλες αποφάσεις. Ο αρχιεπίσκοπος δεν σκοπεύει να συνεχίσει με αυτήν την κατάσταση και ή θα πάρει μαζικές παραιτήσεις ή θα υπάρξει η αποστολή, κατά τη γνώμη μου, επιτροπών. Και δεν θα το κάνει μόνο για τον Τίτο, θα το κάνει και για άλλους Μητροπολίτες,
οι οποίοι έχουν αφήσει τις Μητροπόλεις τους στο έλεος του Θεού πραγματικά. Και είναι λυπηρό να έχουμε Μητροπόλεις ακριτικές όπως η Μητρόπολη Μηδύμνης και να είναι με 16 ιερείς. Μία ιερείς, Μητρόπολη που είχε 90 ιερείς να έχει μάλιστα σήμερα μόνο 16. Και να χωριά που δεν χτυπάνε οι καμπάνες. Και εσύ πιστεύεις ότι αυτή η Επιτροπή, εξετάζοντας τον Μητροπόλη Παραμυθίας, θα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του? Το θεωρείς δεδομένο? Αφού άλλα θα το ρωτάει και άλλα θα απαντάει. Άλλα το ρωτάς, άλλα απαντάει. Αν δεν έχει δίπλα του υποβολέα, δεν μπορεί να καταλάβει με ποιον μιλάει. Κλείνοντας, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα με την ιδιότητά σου, γιατί και το βάρος το ειδικό που έχεις τα εξαιρετικά πράγματα. Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα μέσω την εκπομπή αυτή στους Ηρακλειδείς του θρόνου, όπως τους χαρακτήρισες, τους Μητρόπολης Παραμυθίας, στο περιβάλλον? Θα ήθελα να τους πω ότι να μην κρατήσουν άλλον αυτόν τον άνθρωπο και φτάσει στο τέλος του και τον γελιοποιήσουν. Είναι κρίμα για τον Τίτο που ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος. Ο Χριστόδουλος τον αποκαλούσε ήρεμη φωνή και ήρεμη δύναμη, αλλά πάντα όταν του έλεγες κάτι θα σου έλεγε «μπορώ να το κάνω» ή «δεν μπορώ να το κάνω», έλεγε ο Χριστόδουλος. Αυτός ήταν ο Τίτος. Λοιπόν, θα πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον προστατεύσουν εις το τέλος του. Αυτή τη στιγμή διανύει τα τελευταία του χιλιόμετρα και πρέπει να είναι νικητής στα τελευταία του χιλιόμετρα και όχι κατάπτυστος από όλο το ποιμνιό του, που δεν θα είναι, γιατί είναι σημαντικός ιεράρχης. Ο κόσμος δεν θα τον αφήσει να γελιοποιηθεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να σιγά σιγά να συνεργαστούν μαζί του και να τον οδηγήσουν σε ένα ένδοξο τέλος που θα τον τιμήσει και η Εκκλησία και η ιεραρχία. Του αξίζει του Τίτου αυτό, και να μην τον περιγελούν στην κατάσταση που τον έχουν και να τον άγουν και να τον φέρουν λες και είναι μια κούκλα που την τίνουμε και τη βγάζουμε έξω και την πάμε περίπατο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για αρχιερείς με αυτή την ιστορία και με αυτή την προσφορά και με αυτά τα χρόνια αρχιεροσύνης. Μισόν αιώνα αρχιεροσύνης. Κανείς άλλος αρχιερεύς στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτός και ο Καρυστίας. Μάλιστα. Με την ευχή προς το Θεό. Μάλλον είναι πλεονασμός. Ευχόμενοι της αρχιεροσύνης του Μητροπολίτη μας, μνηστεί Κύριος ο Θεός. Βεβαίως. Αυτό να είναι το διευχόν. Θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσα, μακρά μεν, αλλά ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Εγώ πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι και λέγω χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το ορθόν και το εκκλησιαστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ήταν μια κουβέντα που ακούστηκαν πράγματα, ελέγχθησαν αλήθειες. Επιχείρησα τουλάχιστον να σε κάνω να θέσεις το δάκτυλο επί των τύπων των Ινών. Δεν ξέρω κατά πόσο το κατάφερα. Το κατάφερες πολλές φορές. Λοιπόν, δεινός συζητητής. Να είστε καλά, υγεία, λοιπόν, την αγάπη μου στην περιοχή όλη, γιατί την αγαπώ και εμένα. Η παλαιά μου οικογένεια, η πρώτη μου οικογένεια Τζούμας, προέρχεται από την Ήπειρο, από εκείνα τα μέρη. Έτσι ξεκίνησαν και πήγαν στην πόλη και στην Ήμβρο. Ως αυτού του νιώθω και Ηπειρώτης. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες. Και εγώ την αγάπη μου, να είσαι καλά. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν και όπως είπες, ο Θεός έχει το δικό του λόγο σχέδιο για όλα, έτσι. Και όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελά. Ο Θεός γελάει. Λοιπόν, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια, καλή συνέχεια στη μαχητική και αποκαλυπτική εκκλησιαστική δημοσιογραφία και στις επιχειρήσεις σου, αφού δεν έλυσες το πρόβλημά σου, έτσι, όπως συσχετίζονται ορισμένοι εκμεταλλευόμενος το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Θα μπορούσα τα χρόνια του Χριστοδούλου, θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά... Επειδή είμαστε στην ίδια κατηγορία και εγώ δεν έχω λύσει κανένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδηση μου αναπαυμένη και μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω ελεύθερα και αβίαστα, χωρίς φόβο αλλά με πάθος και χωρίς καμιά εξάρτηση από κανέναν και πειθαρχήν δει Θεό μάλλον ή ανθρώπους. Γι' αυτό και μόνο μου φτάνει και αυτό είναι η περιουσία μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν μια ιδιαίτερη συζήτηση από την εκπομπή Ελεύθερα με το δικό τους ενδιαφέρον για πιστούς και μη.
για εκκλησιαζόμενους και μη. Για περισσότερο κοντά στην εκκλησία ή λιγότερο κοντά. Για Έλληνες φορολογούμενους πολίτες όμως, σίγουρα για όλους. Καλή σας νύχτα.